Αν συμφωνείτε, έτσι να γίνει ο οικονομικό απολυτό, γιατί είναι η προηγούμενη διοίκηση, να μην πάμε μετά από τα εκλογή μελλοντικά ο οικονομικό. Έγινε ο οικονομικό απολογισμό στο 6, στο 7, μετά εκλογή μελλον 10-11 και μετά μπαίνουμε κατευθείαν στην ημερησία. Να παρακαλέσω θερμά τους συναδελφούς, επειδή όντως βγαίνεστε πολύ ο συναδελφός, να τον βοηθήσουμε αν μπορούμε. Εσύ, να μην έρθουμε. Ποιος είναι ο συναδελφός, που ενοποίησε τις προηγούμενες σχολικές επιτροπές
πόσο και από την δημιουργική απόφαση 84-40 του Υπουργού Εσωτερικών. Όσο αφορά αυτό που είπε ο κ. Μαρκής για τον Παπαδόπουλο, θέλω να διευκρινίσω στο σώμα ότι αυτό είχε ξεκινήσει από τις προηγούμενες σχολικές επιτροπές, από το Σύνδεσμο Γονέων και Κυβερνώνων και τον πρόεδρο της προηγούμενης σχολικής επιτροπής στο 12ο σχολείο. Εγώ απλώς ολοκλήρωσα και άλλαξα τους όρους του ΣΥΟΥ, είχαν ήδη εκκληθεί, άλλαξα τις υπογραφές πάνω στη σύμβαση σύμφωνα με το καινούργιο θέμα του ΥΠΙΣ. Υπήρχε μια δωρεά 49.000 ευρώ, είχε υλοποιηθεί επί της ουσίας σε ποσοστό 70-80%, οπότε θα ήταν κουτώτο να μην το πάρουν και να μην το αξιοποιήσουν. Επί θητείας μου, δεν προέβη σε καμία άλλη ενέργεια που να βάλω ιδιώτες μέσα. Δηλαδή, με πλησιάσαν, θέλω να πω στον κύριο Μαρτίνη, δεν ξέρω κάτι κατηγορία. Κάτι εταιρείες με μπανάνες που περνάγανε στα δημοτικά και βάζανε με μπανάνες πέρσι και βάζανε. Δεν έχω καμία γνώση. Δεν έχετε καμία γνώση. Και καμία ανάπτυξη. Λοιπόν, να σας πω, με πλησίασαν από τη Φόρτ να αλλάξουν τα τηλέφωνα, εγώ ιδιώτες μέσα δεν. Είμαι της ίδιας άποψης και της ίδιας λογικής με τον κύριο Μαντή. Αν έγινε κάτι εναρμία της διοίκησης της σχολικής επιτροπής και έγινε απευθείας με τους διευθυντές του σχολείου, αυτό αλλάζει. Δεν το γνωρίζω πράγμα και αυτό που είπε ο κύριος Αβεντουλίδης καθόλου. Σε αυτό το σημείο, και επειδή και ο κύριος Πίσαρος βιάστηκε, δεν θα ήθελα να καταφραστώ το χρόνο σου. Οφείλω να πω ότι οφείλω να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη της Διοίκησης Σχολικής Επιτροπής. Πράγματι, υπερέβαλα τον εαυτό του. Χτίσαμε ένα καινούργιο νομικό πρόσωπο. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να ενοποιήσεις 11 προηγούμενες σχολικές επιτροπές στην κοινωνία με την καινούργια νομική λειτουργία. Και οφείλω να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Δήμαρχο που μου είχε πιστευτεί τη θέση του Προέδρου. Όσο αφορά, σας έχω δώσει την συνειδητική μου έκθεση, δεν θα ήθελα να επεκταθώ περαιτέρω. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε επί του απολογισμού, θα είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς έχουμε ορίστε και σαν μετά και στη συνέχεια. Μία διευθύνση, δεν ήταν προσωπικό το σχολείο που έκανε ο Σιμαντήρης, έτσι. Λοιπόν, εμείς έχουμε ρωτήσει επανειλημμένα, θεωρείται ο Δήμος μας ότι είναι εύρωστος οικονομικά κτλ. Πού είναι τα λεφτά, ποιος διαχειρίζεται τα λεφτά, ας πούμε, εννοείται το ταμείο που έχει ο Δήμος που μας κάνει εύρωστο το Δήμο. Και όπως βλέπουμε εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη το ταμιακό υπόλοιπο μας της Επιτροπής, δεν είναι ερώτημα, είναι αυτό με τα ερωτήματα, αν φαίνεται, ό,τι καταλάβεις. Λοιπόν, το ταμιακό υπόλοιπο εδώ πέρα από την Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Παιδείας είναι στη Eurobank. Στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορεί να μας δείχνει την Eurobank, αυτή την ιδιωτική ας πούμε τράπεζα, είναι να κλείσει και να φάει και τα 160.000 ξέρω εγώ που έχουμε εκεί μέσα. Στη χειρότερη των περιπτώσεων είναι να συνεχίσει να δημιουργεί και να την δημιουργηθούμε με δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, λοιπόν, επίσης υπάρχουν μέσα στον προϋπολογισμό, κυρίως της δευτεροβάθμιας επίσης εκπαίδευσης, πολλοί κωδικοί για χορηγίες. Καμία δεν είναι μάθημα. Χορηγός, χορηγία ετών, δωρεά, το ένα το άλλο. Δεν έχουν γεμίσει. Αυτό βέβαια είναι δεδομένο. Ότι δηλώνει ότι έχουμε ανοίξει την πόρτα, ας πούμε, στον ιδιώτη να πει. Όπως και επίσης πέσει σε πάρα πολλά δημοτικά σχολεία, η Τσιμπίτα ήταν, αν θυμάμαι καλά, η πολυεθνική με τις μπανάνες που κάνει μπανανία τη Λατινική Αμερική μπήκε, μπήκε στα δημοτικά σχολεία, μοίραζε και φυλάδια, έδινε μπανάνες. Τι γίνεται, αλλά αυτό έγινε χωρίς γνώση, ας πούμε, της Αντιναφόρης. Δεν ξέρω, κι αν ήταν η πολιτεία του Δήμου, ο Δήμος δεν ξέρει τι ωφέλη έχει, δεν ξέρει τι ωφέλη έχει το σχολείο από το Τσιμπίτα. Ναι, το κύριο γιατί είναι ερώτηση. Ερώτηση, μετά. Μετά, πότε,
Και μάλιστα έχουμε και ένα καλό οικονομικό απόθεμα.
Τώρα, γενικότερα με αυτά που είπαν σήμερα και ο κ. Ματής και ο κ. Αφεντουλίδης, εμείς η εντολή που έχουμε δώσει σαν δημοτική αρχή και η κατεύθυνση είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη από κανέναν ιδιώτη. Δεν έχουμε ανάγκη από καμία ιδιωτική στήριξη. Δεν έχουμε ανάγκη από καμία ιδιωτική πρωτοβουλία. Το ξέρετε και έχουν περάσει και επανειλημμένως αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμος επιχορηγεί και μάλιστα προκαταβολικά επιχορηγεί τις χωρικές επιτροπές για να προλάβει την μη έγκαιρη δόση των λειτουργικών εξόδων των χωρικών επιτροπών. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και τους δύο συναδέλφους και όλα τα διοικητικά συμβούλια γιατί πραγματικά έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να λειτουργήσουν αυτές οι δύο σχολικές επιτροπές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, συμφωνώ με βάση τη συμφωνία. Για το θέμα του θέματος είπαμε θέμα έξυπνης. Υπάρχει αντίρρηση. Ο κύριος Κούπας, κυρία Κασημέρη, ο κύριος Μπρετός, ο κύριος Αφεντουλίδης, ο κύριος Ματής, καταπληκτικά πρέπει να κρυφθούν. Πάμε στο θέμα μετά. Είναι η έκθεση οικονομικού απολογισμού του έτους 2012 του νομικού προσώπου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Μήνης. Παρακαλώ, ερωτήσεις υπάρχουν. Να ξεκινήσω να απαντήσω για το θέμα της κυρίας Αργυροπούλου. Για το θέμα έκταση, κάποιοι άνθρωποι. Απολογισμός στη δευτεροβάθμια. Απολογισμός στη δευτεροβάθμια. Έχεις ρωτήσει, τόσο απάντηση δεν ανέκαθω. Ισχύει η πρόταση. Ισχύει η πρόταση. Έχει λήξει το θέμα, κύριε Δημάκη. Είναι εις βάρος της κυρίας και τώρα έγινε αυτά που έπρεπε να γίνουν τα νομικά μέτρα με το δικηγόρο που πήρε η Ιστορική Επιτροπή και περιμένετε να μας ενημερώσει για το αποτέλεσμα. Δεν έχω καλό να ζήτηση, κυρία Πρόεδρε. Απρούστατα θα ήθελα να ενημερωθεί πρώτα εγώ και το σώμα ότι η υπόθεση της κυρίας σας. Τη συγκεκριμένη. Ναι, τη συγκεκριμένη. Ετελείωσε. Αλλά θα πρέπει εδώ να το εξηγήσω ότι θα πρέπει να υπάρξει και από το νέο και από τη νέα ομάδα που θα δημιουργηθεί το νέο δέντρα σύμβολο του δευτεροβαθμίου, αλλά και από το Δήμο συνεχή παρακολούθηση τη νομική αυτή εξέλιξη. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά, κύριε Βεδέ, είστε νομικό. Όχι, έγινε να ξέρουν τώρα. Αυτό ήθελα να καταλάβει, ότι να υπάρχει συνεχή παρακολούθηση. Μα δεν είναι αυτό που θα συνεχίσει τέτοια μάχη. Ακριβώς, μέχρι να δικαιωθεί ο Δήμος να πάρει τα χρήματα. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν απειλήσεις. Να γίνει κάτι γνωστό στο Δημοτικό Συμβούλιο, του είχαμε πει και τότε που είχε αλλιώς το θέμα. Δεν φτάνει η δικαστική άποψη. Έτσι, άμα δεν έχει κάποιος περιουσία να του κρατάσει για να ικανοποιήσει το έτοιμά σου που είναι 120.000, μόνο με την διαδικασία τη υπεξαίρεση και τα λοιπά θα πιεστεί ο άνθρωπος για να αποδώσει τα χρήματα. Άρα λοιπόν να ξέρετε ότι όλα τα, μια και είπε ο Παναγιώτης αυτή την αποστολή που έκανε, όλα τα υπουργικά γραφεία έχουν πάρα πολλές αποφάσεις που τις βάλουν την χρονίζα στον τοίχο ως ανεκτέλεστες αποφάσεις. Άρα αν αυτή η κυρία δεν έχει τίποτα στο όνομά της, θα μείνω με την ικανοποίηση της δικαίωσης που έτσι καλύψω τα δεδομένα, γιατί μας έβαλε τα λεφτά. Καταπληκτική, κύριε Δημοσταθμό. Γεια σα, κύριε.
Να γίνει κατανοητό ότι εμείς το ρεσκό μας είναι σε υπολογική θέση απέναντι στην δημοκρατικό νόμο. Για το θέμα έτσι να μην έχουν οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε μια διαδικασία που υποβαθμίζει καμία σε δωρεάν παιδί. Για λόγους καθημερινής, ο οποίος και καλά σας ευχαριστώτε και κάθε αγωγή καταλαβαίνει στο Ιστερό Βαθμίος να άρει αυτή την αγωγή της κύριας για την απόφαση με προηγουμένως εξήρε έτσι τις προσπάθειες για το έργο του αλλά να το πει και που μου πούνε να μεταστώ να κάνετε. Παρακαλώ. Και είναι ο κύριος Δημάκης. Αθλητικά λοιπόν, εσείς αθλητικά, αθλητικά εσείς καλή αντιμετώπιση όλων αυτών των φαινομένων. Εκτός από 3-4 δέντρα τα οποία
και η αποκατάστασή του ήταν άμεση. Τα υπόλοιπα πήγαν καλά. Εγώ ήθελα να πω ένα και πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ναι. Ότι ο μόνος συνάδελφος ο οποίος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι αν υπάρχει, πώς πάει η πόλη και αν υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να βοηθήσει, ήταν ο κύριος Ματής, τον οποίο πραγματικά το συγχαίρω, γιατί δείχνει ότι ο ρόλος του εδώ... Δεν είναι ότι είμαι μονομένα η κυβέρνηση. Το λέω γιατί πραγματικά το πιστεύω έτσι. Δεν είναι ότι μονομένα η κυβέρνηση. Πιστεύω λοιπόν ότι ο ρόλος του είναι αυτός και πραγματικά είναι ο σωστός ρόλος που πρέπει να έχει ένας πολιτικός σύμβουλος που έχει σαν στόχο την προσφορά του. Και όχι τίποτα άλλο, όχι λαϊκισμός. Με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε πώς πάει η πόλη, αν υπάρχουν προβλήματα και δεύτερον, εάν χρειάζεται να έρθει να βοηθήσει. Και στρατό είχαμε να βοηθήσει. Και στρατό είχαμε να βοηθήσει. Παρακαλώ, τα θέματα. Τα 10 και 11. Το 10 θέμα, να σα επαναλάβω. Μισό λεπτό έχει γραφτεί. Επέκυνα, βρεθήκαμε όλοι εκεί σε αυτή την κρίση και πρέπει να επενέσουμε και τις υπηρεσίες που δούλεψαν άψογα. Τόσο τη υπηρεσία της καταλληλότητας, η υπηρεσία της ηλεκτρονικής και όλοι ήρθαν εκεί και ήταν γλιτώσαν αυτοκίνητα και ανθρώπους από καταστροφή. Και ενώ πρέπει και συνέχεια πάνω στην πολιτική προστασία, πρέπει να συνέχεια εκεί. Σας ευχαριστώ. Το θέμα 10 και 11 είναι συμπεριλαμβανομένο επεκτείνεται από τις προτάσεις και την παρουσία. Είχε προσπαθήσει να μας πείσει ότι δεν στέλνουμε πρόεδρους σχολικές επιτροπές, τότε που οι σχολικές επιτροπές ήταν πολύ λιγότερης έκτασης και σημασίας από ότι οι δύο σημερινές. Εάν αυτή είναι εκπαιδευτική, και βλέπω ότι σήμερα και οι δύο πρόεδροι σας είναι εκπαιδευτικοί, σωστά κάνετε. Απλώς εγώ θυμάμαι εκείνη την παλιά σας άποψη, ότι αφορά βεβαίως σωστά, να μην έψανε τίποτε άλλο. Προσήκη, κυρία Βαρτζέτα, παρακαλώ, συνέχιστε. Ευχαριστώ, κύριε Βουλό. Να το διευκρινίσω ότι η νούσα ίσως δεν έγινα κατανοητός. Λέω, κύριε Βουτελάκη, πριν από κάποια χρόνια, ναι, όταν εκλέβει,
Όταν εκλέγαμε λοιπόν πρόεδρους σχολικών επιτροπών, είχατε πει σαν δήμαρχος τότε ότι δεν θα δεχθώ, έτσι ακριβώς το είχατε πει και δεν έγινε. Και ακριβώς πέρασε η γραμμή σας. Δεν θα δεχτείτε, είχατε πει, να είναι πρόεδρος σχολικής επιτροπής άνθρωπος ο οποίος έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτικού. Ποια ήταν αυτό. Α, δεν το έχουμε αλλάξει κατά. Αν δεν κάνω λάθος, έχει προταθεί ο κύριος Δημάκης και ο κύριος Μαντής για δύο μέλη στην πρωτοβάθμια. Η πρόταση δικιά μας είναι ο κύριος Μπίσελας, η κυρία Κασίμη, η κυρία Μουτοπούλου και ο κύριος Αλικάτορας. Τέσσερις και δύο, ο κύριος Δημάκης και ο κύριος Μαντής. Για όλες τις ερωτήσεις που υπάρχουν αντιλήψεις. Να αρχίσουμε την ψηφοφορία, πρόεδρε. Όχι, μπορεί να αποφύγουμε, άμα είναι. Όχι, να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Ονομαστική διαδικασία για ομονία είναι να ψηφοφορία. Εδώ μπορεί κάποιος να θέλει να ψηφίσει τους τρεις και όχι τους πέντε, αφού τα ξέρεις αυτά. Ρωτάμε, εδώ πέρα είναι. Θα πρέπει να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Δεν πάμε να εφαρμόσουμε ψηφοφορία. Για να μην έχει να προσθέσουμε. Δημάκης, Μαντής, τα δικά μας είναι Πίσαρας, Κασίνη, Μουτοπούλου, Αλικάτορας, Δημάκης, Μαντής. Ωραία, θα κάνω σε όλες πάμε λοιπόν. Πίσαρας, Κασίνη, Μουτοπούλου, Αλικάτορας. Υπάρχει ψηφορία, δεν κάτι αντίσεις που δράξει το μισό. Επίσης, θα κεκριτήσω πριν από την πολιτική σημασία. Σας έχω μιλήσει. Εμείς έχουμε την πρόταση, εγώ πρέπει, το εμείς εγώ. Να ψηφίσω το σύνολο. Για το προτινόμενο μαζί με του υπερισσόμενου από τα αντιπολίτευση. Αν αυτό είναι να το κάνω εγώ και φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοι τη πολίτευση, για να εισπράξουν ενδεχομένω, αυτή είναι η ερώτησή μου, από την αντιπολίτευση, ότι ψηφίζουν μόνο του δικού του και δεν εννοώ το συνδυασμό του κύριου Νεφελίδη. Τα εννοείται αμέσω. Λέω για το συνδυασμό του κύριου Κούπα, θα ήθελα δεοντολογικά να το γνωρίζω για να περιοριστώ και εγώ ένα συνδυασμό. Πώς ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε να μην έχουν πέσει. Έχουν αλλάξει αυτοί. Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να κάνεις με φούρνο. Ο Νεβενού δεν μπορεί να κάνει. Θα πάρει και το σκιάκι μαζί. Στα ελληνικά που μάθανα εγώ επέτρεψε να φέρει μια άφηση. Πρόεδρος του κυρίου Κουρτελάκη, μπορεί να φαίνεται λογικά ορθή. Πολιτικά δεν είναι ορθή, διότι όπως ξέρετε κύριε Κουρτελάκη, αυτό που λέτε τώρα θα πρέπει να το λέτε κάθε φορά που έχουμε ψηφοφορία. Παντός στην ψηφοφορία. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, εδώ στις ψηφοφορίες, αλλά και στις τελέχωση των διαφόρων επιτροπών, δεν είναι όλα άσπρα μαύρα, άσπρο μαύρο. Είναι πολύ πιθανόν σε κάποιο πρόσωπο εσείς να έχετε αντίρρηση, όπως και εμείς σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Στο σύνολο όμως, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι εμείς κάποιους από τους δικούς σας θα τους ψηφίσουμε. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε σε ονομαστική ψηφορία. Καλούμε την επαναλαμβάνω για μία φορά ακόμα. Από πλευρά της δημοτικής αρχής είναι ο κ. Πίσαρας, κυρία Κασίμη, ο κ. Αλικάτορας, η κυρία Πρόεδρος. Και ο πλευράς αντιπολίτευσης, είναι ο κ. Δημάκης της Μαλής. Πάμε λοιπόν στον βασίλειο της φορέας που θα επιθυμεί ο κ. Σάπας. Ο κ. Κουντελάκης. Επειδή η αντιπολίτευση είναι μεγαλύτερη και ψηφίζει με το στερεπάθο μαζί με τους δύο συμβούλους της αντιπολίτευσης. Ναι, σε όλα. Πολύ καλά αυτό. Κύριος Καζεντριάδος, εκτός από εσείς, παρακαλώ. Κύριος Πάγκαλης. Το σύνολο.
Ναι, σε όλα. Σε όλους μας. Η κυρία Ιακωβάκη. Ναι, σε όλους. Ναι, η κυρία Δελιγιάννη. Τον κύριο Κίσελα, την κυρία Τασίνη, τον κύριο Αλικάκουλα, την κυρία Μουκοπούλου και τον κύριο Δημάκη. Και ο λόγος που ψηφίζω τον κύριο Ματή είναι ότι ανήκει σε μια σχολική επιτροπή που διαφορεί με τον τρόπο λειτουργίας της λόγω του Καλλικράτη και ξαναβάζει με την ίδια διαδικασία υποψήφιος. Δεν το καταλαβαίνω το σκεπτικό. Θα το πάτε, σιγά σιγά. Θα κάνουμε λάθος.
Από το σπίτι του κύριου Δημάκη. Και δεν είναι 15 μελή η επιτροπή.
Λοιπόν, ξαναδιαβάζω τα ονόματα, κυρία Σημεωνίδου, ο κ. Κωνσταντινόπουλος, ο κ. Κακαϊδής, ο κ. Νικολόπουλος, ο κ. Αβελιώτης και ο κ. Αποστολόπουλος. Με αρνητική συμπροστική υπάρχει, παιδί κύριε Ρεβέτε. Εμείς θέλουμε να προτείνουμε, εσείς δεν έχουμε. Έχουμε και εμείς δικό κορμένο. Λοιπόν, εμείς προτείνουμε για την Πορτοβάθμια το Γιώργο το Μιλώνη, δημοσιογράφο του 902 και του Ριζοσπάστη. Υποψήφιο στο συνδυασμό τη Λαϊκή Εισπήρωση, ένα άνθρωπο άξιο, ο οποίο μπορεί πραγματικά να αποτελέσει την ποιοτική διαφορά με όλα τα υπόλοιπα. Μιλάμε για να πραγματεύουμε. Όχι, να υπάρχει. Λαϊκά, για να εμείς μια φορά. Περιμένει και η Ευρωπαϊκή. Υπάρχουν άλλε προτάσεις. Εσείς κύριε Παπαδόπουλε. Τον κύριο Σακιά, τον κύριο Κωνσταντίνο Σακιά. Εκτός λοιπόν από την πιότητα στη δικιά μας που μπορεί να μην αναφέρουμε ονόματα, θα λέτε πρώτα σε δημάρχου, εκτός αν θέλετε κάποιον, πρώτα σε δημάρχου Μιλιώτη Σταγιάς. Στακιάς,
Ο κύριος Περιμένης, πρόταση επιμάρτου. Πρόταση επιμάρτου. Η κυρία Βαρζέντα. Πρόταση του επιμάρτου. Ο κύριος Κούρτης. Πρόταση κύριο επιμάρτου. Πρόταση του επιμάρτου. Ο κύριος Δαφελούδης. Έδωσε του επιμάρτου. Αποχώρησα. Ο κύριος Τσιάκος. Ο κύριος Μιλιώνη, τον κύριο Σκαντιά. Δεν σε μπορεί να ρεφάρα. Το κύριο Μιλιώδης είναι να ρεφάρα. Δεν ξέρω καλά. Δεν είμαι παράγοντο. Σας παρακαλώ. Έχω σήμερα μια συγκρόφηση. Δεν είμαι μια Gracias.
Δεν είναι
Gracias.
Κρυσιάδης. Η ανάπη του κύριου Παθήτου. Το κύριο Μαρτί και τον κύριο Καρούμπα και πλήττον τον κύριο Τσιάτου. Καρούμπα και Καρούμπα. Δεν είναι. Δεν έχω ψήφισο. Από πότε το σύνολο. Αν δες από το σύνολο το δικό μας. Ναι, τον ξέχασες πως τον ήταν σημείο. Και όλα τον ξέχασες. Το δεύτερο από τον πρόεδρο πάει ξεχάστη δηλαδή. Το ίδιο, κυρία Κουγιάννη. Το ίδιο, κύριο
Ποιος είναι αρνητικός, ρε παιδιά, να τελειώνουμε τώρα. Λευκός είναι. Δεν είμαι λευκός, παιδί μου. Λευκός ο κύριος Άγγελ. Όχι. Ψηφίζω την κυρία Μάτσου και τον κύριο Πίσελα. Πάμε. Κυρία Κασίμη, ορίστε. Δύο δηλαδή. Α, και από εσάς.
Λοιπόν, κύριε Αγαναπροστό, μην κάνετε ονομαστική. Γεωργίου Τόκας Μαχώνη, Πράπας Παπαδοπούλου και κύριος Κιτσούλης Μιλιώνης Σταγκιάς. Ο κύριος Κουτελάκης, πρόταση δημάρχου, κύριος Χατζαδουκιάς. Πρόταση δημάρχου, κύριος Πάγκαλης. Πρόταση δημάρχου. Πρόταση δημάρχου, κυρία Ιακωβάκη. Το ίδιο. Κυρία Τελικιάννη. Γεωργίου Τόκας, Πράχας, Μαμόλη, Κιτσούλης. Κάναμε κάποιο. Κυρία Παπαδοπούλου και έβαλα το σκύλο κύριο. Λοιπόν, να τα γράψουμε. Χατζαδουκιού. Τόκας. Πράπας, με ακούω την κυρία... Ποιος ρωτάει. Εγώ ρωτάω. Πράπας. Μαμόλη. Και το ζήσει το Μιτσούλης. Ναι. Ο κύριος Συρίγος. Συρίγος. Αποχώρηση. Ο κύριε Μάτζου. Κυρία Κασίμη. Κυρία Κασίμη, παρακαλώ. Πρόταση δημάρχου. Κύριος Γιατζίδης. Πρόταση του δημάρχου. Κυρία Γαλανοπούλη. Πρόταση του δημάρχου. Κύριος Κονιδάρης. Αποχώρηση. Ο κύριος Καστόρης. Κύριε Καστόρη. Χατζηγεωργίου. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Χατζηγεωργίου Τόκας. Τράπας. Μαμόλη Κιτσούλης. Έτσι είναι. Κιτσούλης. Ο κύριος Βίσσαλας. Πρόταση δημάρχου. Ο κύριος Αρκαδημιάς. Κύριο Τόκα, κύριο Τράπα, κύριο Μαμόλη. Δεν θα παίξω.
Θέλω να ρωτήσω εάν το επιτρέψει ο Μίγκης.
Ξέρετε, μιλάμε για ένα θέμα και είχαμε λίγο ησυχία. Έχετε καλοσύνη. Θα λίγο. Άλλος, θέλει να κάνει ερωτήσεις. Εσείς, παρακαλώ, ποιος. Άλλος. Ερωτήσεις. Εντός
εάν δεν είχαμε αποφασίσει και δεν είχαμε ψηφίσει το ΕΠΑ, το ΕΠΑ σήμερα θα να μας κατηγορήσετε γιατί βγήκαμε εκτός προγράμματος. Γνωρίζει ο κ. Κούπας ότι ο πρόεδρος εξουσιοδοτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για την απευθείας ανάλυση και για όλες τις λεπτομέρειες, όπως για την έκκληση των τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση της εργασίας στα πρωτόκολλα που ανέφερε στις 9, 8 και 9, 11 του 12. Ασφαλώς δεν τα γνωρίζει. Γνωρίζει ο κύριος Κούπας ότι η σύμβαση που υπεγράφει εστάλει πρώτα σε συνέχεια του πολίτη που έχει, που είναι και εφέτης αναγκητής για το ορθό της σύμβασης, στην οποία και έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις για να διασφαλιστεί ο πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος. Ασφαλώς όλα αυτά δεν τα γνωρίζει ο κύριος Κούπας. Δύο πράγματα μόνο γνωρίζει και τα γνωρίζει πολύ καλά. Πρώτον να συκοφαντεί, να υβρίζει, να κατηγορεί, διότι μόνο αυτά το έχουν μείνει. Και δεύτερον, να μετράει κάθε φορά πόσοι σύμβουλοι του φεύγουν. Έχετε μείνει κύριε Κούπα μόνο με δύο συμβούλους. Ξέρω πολύ καλά αυτή ο Τρίτος θεωρείται αμυλτή αποσότητα και είναι λυπηρό αυτό που λέω, διότι είναι νέο άτομο, είναι επιστήμονας και ενώ θα έπρεπε να είναι από την αρχή επάνω δίπλα στη θέση του Προέδρου, ενδιαφέρεται μόνο πώς θα γράψει βιογραφικό σημείωμα, πώς θα αυξήσει το βιογραφικό του σημείωμα. Είναι τιμή σας που έχετε τον κύριο Δημάκη, που όρες ατέλειωτες παρόλο την ηλικία του κάθε εκεί. Μην αναφέρεστε σε απόντες, σε μένα πείτε ό,τι θέλετε. Δεν υβρίζω και δεν κατηγορώ κανένα. Απλώς αναφέρω περιστατικά που τα ζούμε όλοι καθημερινώς εδώ μέσα. Έχω να κάνω κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, μία πρόταση. Επειδή αυτό το που ανέφερε ο κύριος Κούπας για σκάνδαλο Μέγα στην εθνική στέγη, δεν μας εξήγησε εάν η εθνική στέγη ακολούθησε τα κνάτια και τα βήματα του άτομου προσώπου στο θέμα του ΕΣΠΑ. Εδώ στην αίθουσα μέσα υπάρχουν τέσσερις έγκριτοι νομικοί. Να συσταθεί μια επιτροπή από τον κύριο Βρετό, από την κυρία Νάκου, από τον κύριο Μαζαράκη και από την κυρία Δαντζέντα να επιληθούν. Να επιληθούν του θέματος και αν βρεθεί το οποιοδήποτε σκάνδαλο για το ΕΣΠΑ στο νομικό πρόσωπο, να πω εγώ δημοσίου να ζητήσω συγγνώμη και να παραιτηθώ από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Αλλά το ίδιο να πράξει και ο κύριος Κούπας, και αν αυτό που εξεστόμησε ήταν συκοφαντία, να βγει δημοσίως να ζητήσει συγγνώμη και να απαντηθεί και αυτός από τη θέση του. Κάπως έτσι, αν δεν το επιτρέπει. Να πω και εγώ στην εξετάσεις. Μετά. Λοιπόν, συνεχίζω για την εισηγητική. Το νομικό πρόσωπο, ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί γονείς, προέβησαν στη μείωση των μηνιαίων τροφείων και απάλλαξαν από την καταβολή τους όσους έχουν εισόδημα κάτω από 20.000. Με τη συνδρομή του Δήμου ξεκίνησε φέτος ομαλά η χρονιά που διανύουμε, παρά τη σελίδη σε προσωπικό. Τόσο το διοικητικό προσωπικό όσο και το παιδαγωγικό κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για την ομαλή και έβγαινε τη λειτουργία του σταθμού και ως πρόεδρος του νομικού προσώπου τους ευχαριστώ. Ο παιχνιδότοπος λόγω έλλειψης προσωπικού δεν λειτουργεί προσωρινά. Θα προσπαθήσουμε όμως για την λειτουργία του κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Η λειτουργία του είναι πολύ σημαντική και τα παιδιά βρίσκουν ένα χώρο για να μάθουν το παιχνίδι της επικοινωνίας και των σχέσεων. Το παιχνίδι είναι ευχάριστη δημιουργία που βοηθά τα παιδιά να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και να ισορροπήσουν ανάμεσα στο φανταστικό και πραγματικό κόσμο που τα περιβάλλει. Το χρόνο που διανύσαμε, καταφέραμε να μειώσουμε τις δαπάνες, παραδείγματος χάρη στις τηλεφωνικές και συνεργαστήκαμε με επαγγελματίες του ΦΟΕ της Νέας Μήνης για διάφορη συνεργασία στο χώρο της Εθνικής Στέγης, χωρίς να ξεφύγουμε από το χρονοδιάγραμμα και τις γραμμές του προϋπολογισμού. Οι όποιες οικονομικές εκκρεμότητες υπάρχουν, ο
οφείλονται κατά κύριο λόγο στην καθυστέρηση προσκόπηση των τιμολογίων των αυτοδιοθέτων. Στην τρέχουσα περίοδο, το τοπικό πρόσωπο θα κινηθεί στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων που του παρέχονται και βάζει από την προσωπική μου γνώμη και έκθεση τη Δημοτική Αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω εδώ να προσθέσω ότι υπάρχει ακόμη στη διάθεση του Δήμου και εφόσον θα έχουμε το αρμεγέτο προσωπικό, θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μία ακόμη αίθουσα με άλλα 25 παιδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παρέλ. Έχετε ζήσει τον χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θα πρέπει να τόσα χρόνια που είναι εδώ ο κύριος Παγάνης, θα πρέπει να καταλαβαίνετε ότι εγώ ως εκ του ρόλου μου ως αντιπολίτευση δεν οφείλω να απολογηθώ σε καμία περίπτωση, διότι δεν ασκώ διοίκηση να αυτά τα πράγματα. Ως αντιπολίτευση λοιπόν, επισημαίνω και καταθέτω κάποια στοιχεία και θέτω πολιτικής φύσεως ερωτήματα και αν αυτά έχουν και νομικές προεκτάσεις, που έχουν τη μύγα μοιάζει. Εάν ήταν σκληρή η τοποθέτησή του την τελευταία φορά, ήταν επειδή τα έγραφα με δικαίωμα. Αλλά κύριε Παγάνη, γιατί ανησυχείτε, αφού και ο Δήμαρχος που σας κάλυψε. Έχετε καταλάβει ότι το βασικό για το οποίο σας εγκάλεσα ήταν αφενός η απευθείας ανάθεση και αφετέρου το γεγονός ότι βρήκατε συνεργάτη έναν κύριο του οποίου η δράση είναι τελείως αντιλεγόμενη. Και δεν φταίτε εσείς βέβαια για αυτό για την δράση του κυρίου αυτού. Φταίτε όμως γιατί δεν ρωτήσατε να μάθουμε. Και φταίτε επίσης διότι δεν διασφαλίσατε κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο ούτε τη διαφάνεια και επιτρέψτε μου να το πω άλλη μια φορά, ούτε και την ομιμότητα. Θα μου επιτρέψετε παιδιά, με συγχωρείτε, συνάδελφοι. Συνάδελφοι, μια ησυχία παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Φαίνεται κύριε Κουγόρης. Πάμε λοιπόν στο προκείμενο. Ακούμε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Μάλιστα. Υπάρχει μια εισηγητική ένθεση εδώ, την οποία παρά την διαβάσατε, δεν ξέρω αν επιγράψατε κιόλας. Α, μπράβο, έτσι μπράβο. Διότι δεν είναι εύκολο να γράψετε ένα τόσο μεγάλο νόμο. Από τι, εσείς το λέτε τώρα. Εσείς. Καταλαβαίνω ότι επειδή ο τώρα έχει κανένα λόγο αυτά που λες τώρα. Ναι, παιδιά, ναι, παιδιά. Μέσα μου προκαλεί. Προκαλεί. Να κάνω πολλές ερωτήσεις. Αφήστε με μια σειρά. Διαβάζω λοιπόν στην εισηγητική ένθεση. Ομιλίες, συζητήσεις που γίνονται από δικούς κτλ. Η ερώτηση μου κύριε Πάγκαλη, αν θέλετε να μου απαντάτε τώρα ή απαντάτε στο τέλος γιατί έχω φορές. Πόσες ομιλίες και συζητήσεις κάνατε στη χρονιά που πέρασε. Όλες μαζί σας παρακαλώ. Όλες, όλες, όλες. Ερώτηση δεύτερη κύριε Πάγκαλη. Κάπου γράφετε πάλι στην εισηγητική ένθεση για καθυστέρηση προσκόπησης των τιμολογιών στους σπουδευτές. Η ερώτησή μας είναι, ξέρετε πολλούς σπουδευτές που καθυστερούν να στείλουν τα τιμολόγια τους οι άνθρωποι τα λεφτά στο γραμμά. Τι άλλο συμβαίνει. Θα μας το εξηγήσει ο κύριος Πάγκαλης. Ελάτε, συνεχίστε παρακαλώ. Τον κύριο Πάγκαλη είναι τα παιδιά. Θα αφήσουμε το συνάδελφο μετά από τα... Κύριε, είναι παρέδωρο τώρα, έτσι, για πάμε λοιπόν στα έσοδα, στη σελίδα 3, την έχετε μπροστά σας. Να την βρείτε. Πάμε και σελίδα 3 τώρα. Γράφετε εδώ, προϋπολογίζετε μάλλον, έσοδα από γεωπονείς και κυβερνώντας τροφία προς παραδοτές και για προθεία τελειά. Η ερώτησή μου είναι πόσα είχατε τις πράξεις και τις αφαιμάτα. Δεύτερο. Επίσης εδώ λέτε έσοδα από παιχνιδό τόπο 68.000. Η ερώτηση είναι πώς θα γίνει αυτό αφού μπροστά σε μια μεγάλη έκθεση για πώς γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι, τουλάχιστον περισσότεροι. Κολλέτε κιόλας εδώ ότι ο παιχνιδότοπος δεν λειτουργεί προσωρινά, αλλά θα ληφθεί μέρη να λειτουργήσει προσεχώς. Προσεχώς έφερε λοιπόν και τα προϋπολογίζετε όλα αυτά. Βάλτε λίγο παρακάτω. Το έτος 2012 την προϋπολογίζετε.
Αυτό που είναι, που διαβάζω εδώ είναι η αίτηση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 13 κλπ. Και προϋπολογίζεται λοιπόν φέτος έσοδα από αυτά τα πράγματα. Από τον τόπο. Είναι έτος 12. Δεν έσοδα το 12. Το 12 είναι κύριε. Είναι το 12. Είχατε λοιπόν έσοδα 230.000. Βεβαίως. Για από πόσα παιδιά. Τώρα τι θα κάνουμε τώρα, Σταθήρα, δεν είναι δυνατόν. Λαϊκό δικαστήριο θα κάνεις εδώ πέρα. Τι θα πω πόσα παιδιά είναι. Κάνε τη διέρεση, θα δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα πει πόσα παιδιά είναι. Τι θα πει πόσα παιδιά είναι, δεν μπορεί. Αυτά μπορείς κάτι διά να τα ρωτήσεις. Δεν έχει κανένα λόγο. Δεν έχει κάτι διά, δεν έχει κάτι διά. Επειδή δεν μπορείς κάτι διά, είναι έλα σε μένα να Δημοτικό Συμβούλιο είναι και στο Δημοτικό Συμβούλιο λέγονται όλα. Θα κοιμόμαστε τώρα πόσα παιδιά να παίξω. Εσύ δεν ξέρεις πόσα παιδιά στο κοντιστήριο, πόσα είναι. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είσαι μια χρηστή. Ότι μπορεί να μην ξέρω πόσα πραγματικά παιδιά έχω, αλλά πόσα έχω στο κοντιστήριο ξέρω. Πού είναι η αντίπαλα που έχει αυτά. Να καθορίσουμε και λίγο γιατί. Μπορεί να μην ξέρω πόσα παιδιά έχω γενικά, αλλά πόσα το φροντιστήριο έχω ξέρω. Και καλά να κατηγορήσουμε για λίγο γιατί το πολύ αυτό. Αυτό. Μπορεί να μην ξέρω πόσα παιδιά έχω. Τα πολλά παιδιά. Αλλά πόσα παιδιά έχω στο φροντιστήριο ξέρω ακριβώς. Επειδή του είπε ο άλλος, εσύ ξέρεις πώς έχεις το φροντιστήριο. Γιατί αφορά, μπορώ να συνεχίσω. Χάσιμο χρόνο. Ξέρω τι θα πω κάνω. Τι πληροφοριακά, εδώ γιατί ένα σωρό κομπιούτερ για διάφορα πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές τη φτιάξατε και τα με τόσα πληροφοριακά συστήματα με ύψος να πάνε σε μια δουλειά που φτιάξατε. Αυτό όμως είναι και άλλα, δεν είναι έτσι πάνω σαν τα άλλος υπάρχει, συνάδελφοι, να ρωτήσει εγώ, το βοηθήσει παρακαλώ. Ρωτήσεις άδελφοι, εσύ. Παρακαλώ, λέτε άδελφοι, εσύ. Λοιπόν, ακούστηκε για τα κύριε Βέσμα, είστε επιβεβαιωμένοι σε μηνύτης άδελφοι, δεν υπάρχει άλλος. Να κάνει καλά. Το πακέτο ΕΣΠΑ, ακούστηκε για ένα πακέτο ΕΣΠΑ, αυτό είχε εγκριθεί. Θα έχουμε πάρει τα λεφτά, είναι κάποιο που θα ανοίξει, γιατί είναι λίγο ασαφές. Έχει ένα σύντομα, είναι έτοιμα περιβόλαιο να μπορούν να έρθουν αυτά τα 220.000 ευρώ. Όχι, σε τρεις δόσεις. Μία δόση είναι τον Δεκέμβριο, και έρχεται τώρα γιατί είχαν κάνει ασφαλιστικά οι άλλοι την κάνει. Το Πάσχα, τον Ιούνιο και στο τέλος το Δεκέμβριο. Πολύ σωστά εδώ πέρα. Του χρόνου θα έχουμε τέτοιο πακέτο δήμαρχη. Αν δεν έχουμε τι κάνουμε. Με τέσσερι δηλαδή. Ό,τι κάναμε τόσα χρόνια. Ό,τι κάναμε τόσα χρόνια. Με δικά μα έξοδα δεν χρησιμοποιούσαν. Πρώτη φορά που μπήκαμε στο ΕΣΠΑ. Με δικά μα έξοδα δεν χρησιμοποιούσαν. Να ρωτήσω κάτι άλλο, δεν είναι πράγματα. Λέει μέσα ότι έχουμε μείωση των τροφίων ή συγκεκριτική έκθεση. Θα μπορούσε, θα με ενδιαφέρει να μάθω, ας πούμε, ποια είναι η μείωση αυτή το, από πέρσι πάντα. Μετά συνέχεια. Επίσης υπάρχουν κωδικοί για τις μισθοδοσίες. Έχουμε μισθοδοσία μόνη προσωπικού 81.000 ευρώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μισθοδοσία ήταν προσωπικού 94.000 ευρώ. Πρώτα απ' όλα να πω και το καταλαβαίνετε αυτό και δεν θα πω σε βαθιές αναλύσεις. 81.000 μόνιμοι, 94.000 έκτακτοι. Κάτι σημαίνει αυτό για την πολιτική γενικά στα εργασιακά θέματα του Δήμου, που είναι μια βαθιά τεράστια βιομηχανία που παράγει εργασιακές θέσεις. Κάτι σημαίνει αυτό πράγμα. Φέτος θέλω να ρωτήσω, αυτά είναι τα φετινά πέρσι, ποιες είναι οι ανάλογες, ας πούμε, τιμές που είχαμε για μόνιμο προσωπικό και για έκτακτο. Και τέλος, εξ
68.000 από το πεκτηδότοπο το 2012 απορροφήθηκαν στον προϋπολογισμό του 2013. Δεν θα λειτουργήσει μάλλον ο πεκτηδότοπος το 2013. Τι γίνεται εσύ σε 8.000 και πού ας πούμε διοχετεύτηκαν. Αυτά θέλω να πω, όπως και επίσης θέλω να πω πως βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσες στις εισηγήσεις, είναι σπάνιες οι εισηγήσεις που έρχονται. Δυστυχώς μια ενδιαφέρουσα εισήγηση από τον κύριο Καστόλη δεν ήμασταν εδώ πέρα να τη σχολιάσουμε. Στη σημερινή εισήγηση όμως, καλό θα είναι επειδή πρεσβεύουμε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό, θα έλεγα. Πριν ο πρόεδρος αναφερθεί στα έργα και στις ημέρες του και πώς βοηθάει μέσα εκεί πέρα με την παρουσία του, σαν γιατρός στη συγκεκριμένη περίπτωση, καλό θα ήταν πρώτα να αναφέρει όλα τα επιπλέον που κάνουν πέρα των νομίμων οι εργαζόμενοι και τι κάνουν πλήθος επιπλέον εργασίες για να λειτουργήσει η εθνική στέγη. Και στο τέλος, ας πούμε, να μας πει τι κάνει και αυτός. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παντέλη. Είχαμε ερωτήματα από τους συναδέλφους, θα απαντήσετε. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα όμως... Το πιο σημαντικό από όλα, και ευχαριστώ για την ερώτηση, ήταν η πληρωμή των τροφείων. Η ερώτηση και θα απαντήσω στον κύριο Ρόβα, γιατί έχει τέτοιο μένος εναντίον του νομικού προσώπου της τυπικής θέτης, δεν αναφέρεται και στο άλλο πρόσωπο, στο άλλο νομικό πρόσωπο. Διότι και δύο εξαρτώμεθα άμεσα από τον Δήμο. Δεν εξαρτώμεθα, δεν είμαστε από το κέφαλι, να δράω καθένας όπως θέλει, ότι ενέργειες έκανε και το άλλο νομικό πρόσωπο, τις ίδιες ενέργειες ακολουθήσαμε και εμείς. Και γι' αυτό έκανα και τη συγκεκριμένη πρόταση. Εάν θέλετε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις και λοιπά, μπορείτε να δείτε πάνω στην εθνική στέγη, να μάθετε και πού είναι η εθνική στέγη και να ενημερωθείτε πλήρως εσείς και η παράταξή σας. Όσον αφορά την πληροφή των τροφίων, φέτος για πρώτη χρονιά μπήκε το πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Είπαμε μέχρι κάποιο ποσό τα παιδιά δεν πληρώνουν τροφεία. Έτσι και εμείς κλείναμε ότι μέχρι 20.000 κανένας δεν θα πληρώσει τροφείο από τους παλιούς. Όχι από τους που ήταν ΕΣΠΑ, από τους παλιούς. Από 20 έως 35.000 το μειώσαμε στα 70 ευρώ. Από 35.000 και άλλο παρέχουν στο ίδιο επίπεδο των 105 ευρώ. Αυτοί οι οποίοι έχουν δύο παιδιά και το εισόδημά τους κυβέρνεται από 20 έως 35.000 πληρώνουν 100 ευρώ. Από 35.000 και άνω 130 ευρώ. Φροντίσαμε να μην έχουμε τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους που χρειαζότανε, αλλά οι ανάγκες όπως έχουν παρουσιαστεί σήμερα, όποιος γονέας μας φέρει χαρτί ότι είναι άνεργος, ότι μπήκε στην ανεργία τώρα, τον απαλλάσσουμε από τα τροφεία. Δεν είμαστε με παροφίδες και δεν έχουμε εκλοπιστεί στα νούμερα αυτά. Υπάρχει μια ελαστικότητα όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης των τροφείων. Για το θέμα της μισθοδοσίας, πέρσι αναγκαστήκαμε να κάνουμε μία προσαρμογή επειδή πήραμε επιπλέον προσωπικό δίμηνης σύμβασης για να ξεκινήσει το νομικό πρόσωπο να εργάζεται τους μήνες Σεπτέμβριο και Ιανουάριο. Για να αποφύγουμε λοιπόν τις αναπροσαρμογές, ρωτήσαμε να βάλουμε λίγο κάτι παραπάνω στις τρέχουσες δαπάνες της μισθοδοσίας για να μην παίρνουν στη διαδικασία και στην ταλαιπωρία της αναπροσαρμογής. Διότι θεωρούμε ότι ίσως του χρόνου να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερο προσωπικό και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και την άλλη αίθουσα με άλλα 25 παιδιά. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί το νομικό πρόσωπο με 171 παιδιά. Επενδυστούμε μήπως μπορέσουμε και πάρουμε άλλα 25 παιδιά, να φτάσουμε περίπου τα 200 και να μπορέσουμε έτσι να έχουμε και άλλο προσωπικό.
Και γι' αυτό αυξήσαμε ότι βάλαμε παραπάνω τις τιμές της μισθοδοσίας. Αν έχετε την καλοσύνη, τι άλλο μέρος της αυτοκράτησης. Δεν νομίζω ότι έχετε καταλήξει σαν πρέπει. Έχετε παρατηρήσει και γίνει η παραδοσία μόλι. Το βοηθήσεις παρακαλώ. Θα μου το βοηθήσεις. Ελάτε και γίνει το βοηθήσεις. Και πλέον. Και εγώ δεν θέλω να προσπαθήσω να... Λοιπόν, να παραπαραλύει τίποτα. Ανοίξτε κάποιος. Θα προσπαθήσω κατά τον νόμο να έχεις πάνω τρία ζητήματα που αφορούν τον νομικό πρόσωπο και αφορούν και την κοινωνική πολιτική του Δήμου και κατά την άποψή μου είναι χρήση. Γιατί έχω την αίσθηση ότι το μεγαλύτερο μέρος οι ερωτήσεις που απευθύνονται στον κύριο Πάρκελ ή φέτος ή πέρσι ή εν πάση περιπτώσει σε άλλα νομικά πρόσωπα κυρίως είναι δεικτικού και αποκαλυπτικού χαρακτήρα και νομίζω ότι δεν αναδεικνύουν και κανένας βλέπω δεν πρέπει και τον λόγο να κάνει σχόλιο επί των πραγματικών θεμάτων τα οποία μια πολιτική παράδειξη, μια πολιτική δύναμη θα έπρεπε να αναδείξει ίσως κάποια ψήματα από τις πάθεις όλους και ο κ. Αυτοκουλίδη. Θέμα πρώτο. Την εποχή της κρίσης. 10-13 που διανύουν. Τα παιδιά των παιδικών σταθμών του Δήμου Νέας Μύρνης, δηλαδή οι κοινωνικές δομές του Δήμου που αφορούν αυτή την κατηγορία των συμπολιτών αυξάνουν ή μειώνουν. Η απάντηση είναι ότι αυξάνουμε με γρήγορους ρυθμούς. Οι μαθητές, τα παιδιά που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου έφτασαν φέτος τα 700. Θυμάται κανένας τέτοιο νούμερο να είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ας πούμε το 2008, το 2009, το 2007. Θυμάται κανένας πόσα ήταν τότε τα παιδιά που φοιτούσαν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Πάρα πολύ λιγότερο. Στα 700 φετινά παιδιά, τι έχετε να πει σήμερα το νομικό πρόσωπο? Ότι εγώ πιθανότατα του χρόνου να το αφήσω και κατά άλλα 25, δηλαδή να το κάνω 7-25. Το συνολικό νούμερο όλων των παιδικών σταθμών. Και έρχεται και ο κ. Καστόρης, για όσοι ενδιαφέρονται για να ασκούν πολιτική και όχι να φιαλούν, και λέει ο κ. Καστόρης τη δική του εισήγηση. Έβαλα το πόδι μου φέτος στο Ιωσυφόβιο με 25 παιδιά. Αυτά βέβαια ο κ. Μικάκης δεν τον ενδιαφέρει να τα αναδείξει. Παιδιά άλλων την βάζει. Έτσι δεν είναι κ. Μικάκη. Κάνουμε διάλογο εδώ. Όχι. Τώρα μιλάω εγώ. Εσείς μιλάτε με την εφημερίδα. Γήπεδο. Τώρα μιλάω εγώ. Γήπεδο. Βέβαια έχουμε το γήπεδό σας και το γήπεδό μου. Σωστά. Μόνο που εγώ δεν συγκοφαντώ και δεν ψευδολογώ. Και δεν αποκρίνω την πραγματικότητα. Όπως παραδείγματος χάρη και ο κύριος Κούντης έφτιαξε συνδυασμό και εσείς το αγνοείτε συστηματικά. Γιατί μόνο του κύριου Στέφου θα σε ενδιαφέρει να προβάλλετε. Ως μίσθαρτο όργανο. Λέω λοιπόν. Εσείς τον ψάρετε τον κύριο Κούντη, δεν το λέτε. Ναι, ναι. Εγώ κάνω πολιτική, γι' αυτό θα είστε μόνοι μας στην πλειοψηφία. Θα υπερασπίσετε μόνοι μας τους ηγημένους. Μόνιμα. Μόνιμα στους ηγημένους. Σας έχω πει ότι είστε κοντούς. Όσο είστε απέναντί μου, θα αυξάνονται τα ποσοστά του συνδυασμού μας. Σας το έχω πει. Αλλά δεν έχετε και τέλος πάντων, ας μην επεκταθώ. Άλλο είναι το θέμα μου. Το θέμα μου είναι μια έντιμη δημοσιογραφία ή ζητήματα να αναδεικνύει στην πόλη. Λέω λοιπόν ότι ο κύριος Καστόρης την προηγούμενη φορά είπε ότι τα 25 παιδιά που είναι φοιτητού φέτος στο Ιωσυφόβιο σε συνεργασία με τον κύριο Δήμαρχο ότι πιθανά να γίνουν 80. Που σημαίνει ότι έχουμε αύξηση, πρόβλεψη αύξηση για τη νέα περίοδο, για τον Σεπτέμβριο του 2013. Τα 700 φετινά παιδιά στους παιδικούς σταθμούς θα γίνουν 780. 25 και 60 ακόμα. Μιλάμε για ένα εκπληκτικά μεγάλο νούμερο. Άρα να το πρώτο στοιχείο που είναι υποπολιτική κρίση και υποπολιτικό σχολιασμό. Αύξηση των παρεχόμενων δομών μέσα στην κρίση.
για να δούμε τι κάνει ο Δήμος στην κρίση και τι δεν κάνει ο Δήμος στην κρίση στην κοινωνική του πολιτική. Δεύτερο, μέσα στην κρίση, ο μέσος όρος εισπράξης από τροφή αφεντικών σταθμών αυξάνει ή μειώνεται. Αποτέλεσμα, απάντηση. Τα έσοδα των παιδικών σταθμών, τι εννοώ, αυτό που καλούνται οι δημότες μας που έχουν τα παιδιά τους παιδικούς σταθμούς να πληρώσουν ως άθροισμα το 2012-2013 σχολική περίοδο, φαντάζομαι και το 2013-2014, είναι δραματικά λιγότερα από ό,τι ήταν το 2011, το 2011-2012, το 2008-2009, δραματικά λιγότερα. Να λοιπόν δύο στοιχεία κοινωνικής πολιτικής. Αύξηση του αριθμού των φιλοξενουμένων παιδιών στους παιδικούς σταθμούς της Νέας Μύωνης και ταυτόχρονα με την αύξηση μείωση της συνολικής ίσπραξης των παιδικών σταθμών, άρα μείωση του καταβαλλόμενου ποσού από τους γονείς της Νέας Μύωνης. Αυτά κατά τη γνώμη μου είναι δύο κρίσιμα στοιχεία, συγκροτούν πλευρές και πτυχές άσκησης πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής μέσα στην κρίση και αυτά κύριε Πρόεδρε, ήθελα να αναδείξω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, με τον απολογισμό που έκανε ο νέος ο Πρόεδρος της Εθνικής Στέγης, ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα. Ήθελα να πω ότι στην περσινή χρονιά, όπως ανέφερε και ο κ. Πρόεδρος, είχαμε μία ένταξη της Εθνικής Στέγης στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος καθυστέρησαν και μας έστειλαν έναν πολύ μικρό αριθμό ενταγμένων παιδιών από την Εθνική Στέγη. Αυτό μας έδωσε το δικαίωμα να κάνουμε επιλογή των παιδιών και αφού κάναμε την επιλογή, τότε μας έρθει ένας νέος αριθμός παιδιών από το ΕΣΠΑ, που καταλαβαίνετε ότι η χωρητικότητα της Εθνικής Στέγης δεν ήταν έτοιμη να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο αριθμό. Έτσι, συγγνώμη λοιπόν προσπάθειες του Προέδρου και ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου κατορθώσανε και απορροφήσανε αυτά τα 80 επιπλέον παιδάκια. Τα οποία δεν ήταν από τη στιγμή προγραμματισμένα. Άρα λοιπόν η δυναμικότητα της Εθνικής Στέγης με αυτήν όλη την ανομαλία εντός εισαγωγικών που είχαμε από την επιλογή των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αυξήθηκε και μπορέσαμε και είμαστε έτοιμοι σε έναν πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό λοιπόν οφείλεται στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκανε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με το προσωπικό της Εθνικής Στέγης. Και εγώ προσωπικά στο και δημόσια θέλω να τους ευχαριστήσω. Και εμείς ευχαριστούμε για την Δημοκρατία. Παρακαλώ, ψηφοφωνία. Ο κύριος Κουτελάκης. Δεν κάνει να πει, το σπαιδιά του κοινοβουλίου. Ο κύριος Κούπας. Άλλος. Και επιτέλους Δημάκης. Όχι, επίσης μια επιφύλαξη μόνο. Εμείς θα αναγνωρίζουμε και αυτά που είπε ο κύριος Κουτελάκης με την έννοια της κοινωνικής πολιτικής και αυτά που πάει να περάσει σαν μήνυμα ο υπολογισμός ενός του έτους που διαγγείλει. Πλην όμως και για θέση αρχής ψηφίζουμε αυτό την εισήγηση όπως είναι με τον προϋπολογισμό πλην του κωδικού του 05-24-001 που αφορά τα έσοδα από γονείς και κυβερνών στα τροφεία δηλαδή που πάει για θέση μας είναι η κατάργησή του χωρίς να υποτιμούμε την σταδιακή αυτοποίηση και αυτή τη θέση του Δήμου. Αλλά εμείς είμαστε κατά των τροφείων, το γνωρίζετε αυτό. Και το δεύτερο στοιχείο το οποίο δεν θα ψηφίσουμε από το όλο προϋπολογισμό. Δεν σημειώσετε αυτό. Είναι οι αποδοχές των εργαζομένων. Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι να αποδίδουν την προσφορά εργασία τους με καλύτερους μισθούς εργασίας και φυσικά δεν συμφωνούμε με τις συμβάσεις εργασίας. Πάει για θέσεις είναι η μονιμότητα αυτού του προσωπικού. Τα λοιπά, με τη δική μας οπτική γωνία που ξέρετε για την κοινωνική πολιτική, ψηφίζουμε το υπόλοιπο μέρος του προϋπολογισμού. Σε ένα πρόσωπο που ψηφίζετε κατά την κυρία. Πάμε να
Εκλογή δύο μελών, παρακαλώ κύριε Δημαρχέ. Κύριε συνάδελφε, στην Εκκλησιαστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Δήμαρχο και από τους αντιδημάρχους, όταν συζητιούνται θέματα πειθαρχικά των υπαλλήλων, σε προσταλήφωνα θα υπάρχουν και δύο δημοτικοί σύμβουλοι από την μειοψηφία. Στην προηγούμενη Εκκλησιαστική Επιτροπή είχαμε ψηφίσει τον κύριο Δημάρχη και την κυρία Δαζέντα. Τώρα πρέπει να ψηφίσετε δύο που να είναι μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής όταν συζητούνται θέματα πειθαρχικά των υπαλλήλων και μόνο. Λοιπόν, ακούγαμε την κατηγορία. Όσοι υπάρχουν, τι είναι που μπορείτε να δούμε, όσοι υπάρχουν, όσοι υπάρχουν. Δώστε δικιά σου τώρα. Πείτε μου, δικιά σου. Ευχαριστώ, κύριο Δημάρχη. Πάλι. Ο κύριος Κούπας. Ο κύριος Κούπας. Οπότε να προτείνουμε δύο από την παράταξή μας και τον κύριο Δημάρχη. Εμένα και τον κύριο Δημάρχη. Λοιπόν, ο κύριος Δημάρχης και ο κύριος Κούπας. Πάει το θέμα 2. Θέμα 3. Πάει το θέμα 3. Εγκρίνεται λοιπόν κατά ομόφωνα. Το θέμα 2 είναι ομόφωνα. Θέμα 3. Συγκρότηση δημοτικής εκδοχής και βούλευσης, παρακαλώ κύριε. Κύριε συνάδελφε, στην προηγούμενη διετία είχαμε ψηφίσει και τον κανονισμό της λειτουργίας της δημοτικής εκδοχής διαβούλευσης και είχαμε κάνει και μέλη για την βούλευση της διαβούλευσης. Ήταν 28 μέλη από εκπροσώπους των σωματείων της συνάδελφης και ήταν και 10 πολίτες οι οποίοι εκλέχθηκαν μετά από κλήρωση. Είναι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους της πόλης μας. Οι 28 λοιπόν φορείς που έχουμε, είναι οι προηγούμενοι που είχαμε και την άλλη φορά και έχουμε προσθέσει απλώς τον εμπορικό σύλλογο της Νέας Μήνες που θα προσωπηθεί με κάποιο πρόσωπό του. Επίσης θα κάνουμε μια εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα υποβάλουμε υποψηφιότητες δημότες που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους μέσω του site του Δήμου και από αυτούς με κλήρωση θα επιλεγούν 10. Λοιπόν, συμφωνούμε. Λευκό εγώ. Είμαστε κοντά τη διαβούλη. Άλλος. Εμείς θεσμικά συμμετέχουμε στα όργανα αυτά και δεν μπορούμε να πούμε ότι στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Θέλω όμως να κάνω μια επισήμανση, κύριε Πρόεδρε, αν επιτρέπετε. Δεν ξέρω. Θα περίμενα σήμερα ποιος θα είναι επικεφαλιστικός για να την πηγήσω, να πει δύο κουβέντες, τι συνέβη τα προηγούμενα δύο χρόνια. Πριν την κοινωνία, ήταν σκοπός για τους κύριους Κούπα να πάρω τον λόγο για να πω κάποια πράγματα. Να πω λοιπόν ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης είναι ένας καινούριος θεσμός. Τον γνώρισε ο Καλλιγράφης, τον έβαλε στη διαδικασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Δήμων. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο και για μένα και για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Θεωρώ ότι όπως έχει σχεδιαστεί δεν μπορεί να προσφέρει και πολλά πράγματα. Εγώ λιγάκι είμαι απογοητευμένος από την όλη λειτουργία και είμαι απογοητευμένος ότι έχω και την ίδια διάθεση από τους ανθρώπους που ερχόντουσαν και συμμετείχαν στην Επιτροπή Διαβούλευσης, όσο στο ότι θεσμικά δεν της δίνεται η δυνατότητα να παρέμβει ουσιαστικά σε πράγματα που γίνονται στην πόλη. Είτε αυτά είναι έργα, είτε είναι πολιτικές, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Πολύ ωραία. Ξέρω ότι υπήρξαν και άνθρωποι και ένα λόγο. Ναι, αφήστε να ολοκληρώσω και να σα δείξω την απορία. Πραγματικά λοιπόν υπήρξαν τοποθετήσεις και προτάσεις πολύ σοβαρές. Σοβαρές από τις προτάσεις αναγράφηκαν σε πρακτικά, δοθήκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τα εισηγητικά στις περιπτώσεις που υπήρξαν εισηγητικά, κάποιες λήφθηκαν υπόψη, αλλά ο τρόπος που λειτουργεί η Επιτροπή Διαβούλευσης, όσο το γίνομαι ένας Δήμος. Και αυτό που σας λέω είναι μια εμπειρία από όλους τους Δήμους που μπορούν να έχουν σε επαφή στην Αθήνα, ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Συνεχίσαν απολές, ελλείψεις απαρτίας, μη συμμετοχή των ανθρώπων. Εδώ είχαμε την τύχη να πω ότι κάποιοι πολίτες ενδιαφέρθηκαν σημαντικά και ήταν και προσφέρανε με τις εμπειρίες τους και τις σκέψεις τους κάποιες σοβαρές προτάσεις.
Θεωρώ όμως ότι αυτή η επιτροπή μπορεί να δώσει ακόμη περισσότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση και να βοηθήσει την εκάστοτε δημοτική αρχή να κάνει πράγματα καλύτερα από αυτά που κάνει. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Εύχομαι ο καινούριος πρόεδρος να τα πάει καλύτερα από μένα. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε γραμματική υποστήριξη. Τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Αγούδα συντράφουν τα πρακτικά, τα συμφωνούσαμε, τα δώσαμε mail. Είναι μια διαδικασία πια και δύσκολη. Χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή και από τους πολίτες, αλλά και μεγαλύτερη βοήθεια από το Δήμο, όταν και εφόσον υπάρξει δυνατότητα αρχή με προσωπικό το οποίο θα στελεχώσει την Ευρωπαϊκή Διαβούλευση. Αυτά. Εντάξει, κύριε Υπουργό. Ποιο σε κάνει, εσά. Πάμε στην ψηφοφορία. Πριν πάμε στην ψηφοφορία από την Ευρωπαϊκή. Α, και θέλω, συγγνώμη, Σταθή. Θέλω από την ομιλία μου αυτή να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες, φορείς και πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Διαβούλευση για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και τον τρόπο που δουλέψαμε όλα αυτά τα δύο χρόνια. Σύντομα, κύριε Φοβάρη. Ναι. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, κύριε Σιλίγο, δεν έχετε σχεδόν κανέναν ενδιασμό ότι μπορεί τα πράγματα να λειτουργήσουν καλύτερα με την Επιτροπή Διαβούλευσης. Άρα, ο θεσμός αυτός των πραγμάτων οδηγείται στο περιθώριο. Παρότι στην αρχή της διετίας, στην αρχή αυτής της διετίας, είχαμε πει όλοι ότι είναι ένα καινούριο βήμα και το οποίο ενδεχομένως να προσφέρει κάτι. Αν κάνοντας την αυτοθετική που κάνατε, βλέπετε ότι θα μπορούσαν να έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, το είπατε ξανά, το υπονοήσατε, με τη βοήθεια, με πιο ουσιαστική βοήθεια του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής και γενικά των υπαλλήλων του Δήμου, γιατί δεν το κάνατε. Εάν όμως είστε πεπισμένος ότι τα πράγματα δεν πρόκειται να πάνε στο καλύτερο, τότε τζάφα σκοτωνόμαστε και εδώ, απλώς επειδή είμαστε επιβάλλει ο Καλλικράτης. Ίσως να έχει δίκιο τότε ο κύριος Γρετός. Νομίζω μετά την τοποθέτηση κυρίου Κουβά και δεν πρέπει να πάμε σε ονομασία ψηφοδία, πριν την κυρίου Κουβά, νομίζω, έχει καλό λάθος. Ναι, είμαι σε αυτό. Και προηγούμενο. Ο οποίος είσαι εδώ, κύριε Βενέ. Εγώ είμαι κατά του θεσμού. Κατά, δημόσια ρετάλεξη. Κατά. Και εσείς κατά. Και εσείς κατά, λοιπόν. Και ασύλικα, ειδικά, λοιπόν. Ωραία. Ο κύριος Βρετός και ο κύριος Μετουλίδης συμφώνησαν στην πίσω. Κατά την πλειοψηφία απέναντι το θέμα αυτό. Θέμα 4. Πρώτη αναμόρφωση και πληροφορώμους του 2013. Είναι μια πρώτη αναμόρφωση που γίνεται στο τεχνικό πρόγραμμα και έχουμε βάλει το κυριότερο, δηλαδή είναι η ανάπτυξη της πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης, η οποία είναι μια πλατεία την οποία έχουμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά και την έχουμε καταθέσει για χρηματοδότηση από την ΕΝΑ. Εκεί παρά το ότι όταν είχε γίνει η δημοκράτηση της συγκεκριμένης πλατείας, την είχαμε εγγράψει στο τεχνικό πρόγραμμα, μας ζητάνε από την ΕΤΑ να είναι εγγεγραμμένη και στο πρόγραμμα του 2013. Το τεχνικό πρόγραμμα του 2013. Είναι λοιπόν προϋπολογισμό 2.600.000 και έχουμε βάλει και έναν νέο τίτλο, αναβάθμιση και συντήρηση οργάνων παιδικών καρών 73.800. Δεν είχαμε στο τεχνικό πρόγραμμα του 2013, την είχατε συμπεριλάβει. Το 2013 δεν την είχαμε συμπεριλάβει, γιατί είναι ένα έργο που έχει δημοκρατηθεί. Την είχαμε συμπεριλάβει στο τεχνικό πρόγραμμα της μέρους που είχε γίνει δημοκράτηση. Και εμείς θεωρήσαμε ότι δεν έπρεπε να την ξαναβάλουμε. Είχαμε ξανασυζητήσει την περασμένη φορά το θέμα αυτό. Δεν φορά συζητήσαμε όχι για το τεχνικό, για την ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα, για την ελέγχη της ισοστόμου του τεχνικού. Έτσι, διότι την έχουμε καταθέσει στην ΕΤΑ για χρηματοδότηση. Κρατήστε, κύριε Κουβάστα. Πάμε σε ένα 5. Κύριε Κουβάστα, κύριε Κουβάστα, έχει την ιστορία. Α, συγγνώμη. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα μεταθέσετε στην Σπουδαιοκή τη Αθήνα. Έχουμε καταθέσει. Επειδή αυτό αφορά το έργο που έχει δημοσιευτεί, δεν είναι μόνο ότι τα έργα Δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Το έργο είναι δημοκρατημένο, δεν υπάρχει πρόβλημα στην ΕΤΑ. Παρά το είναι δημοκρατημένο, ίσως από τις διευκολύνει από τις συζητήσεις που έχουμε.
το έχουμε καταθέσει, το είπαμε το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, το έχουμε καταθέσει για προσυμβατικό στο ελεκτικό συνέδριο. Έτσι, και το ελεκτικό συνέδριο μας ζητάει τώρα ένα από τα χαρτιά για να τελειώσει το προσυμβατικό που μας ζητάει είναι να το έχουμε εγγράψει στο περιοριστικό πρόγραμμα του 2014. Ναι, εμείς δεν είμαστε συμπεριλημμένοι στη συζήτηση και θέλω να πω τα εξής. 2.600.000 θεωρώ ότι για την πλαστεία της Χρυσοστόμου είναι ένα τεράστιο υπερβολικό ποσό. Τελείως έξω ας πούμε από τα ποσά που δίνεται πλέον η αγορά και βέβαια και όλη η Ελλάδα ας πούμε λόγω της κρίσης. 11.5 εκατομμύρια ευρώ θέλει να αγοράσει η καναδική Ελντοράδο μαζί με τον Πόμπολα. Το ξέρουμε όλοι τον Πόμπολα, έχει εδώ πέρα επιχείρησης. Το έχουμε κάνει και μείωση τώρα στα δημοτικά που θέλει, στον Καράστο. 11.5 εκατομμύρια θέλουν να αγοράσουν το χρυσό όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Στι Σκουριέ, στη Χαλκιδική, στην Ξάνθη, παντού. Και 2,5 εκατομμύρια τώρα ευρώ λέμε εμεί ότι θα κάνει η ανάπλαση τη πλατεία Χρυσοστόμου. Μάμα είχαμε κρατήσει 5 εργάτε, α πούμε, εδώ πέρα οικοδόμου. Και είχαμε και ένα τρυπάνι και μία μπουλντόζα, σαν δήμο, πάνω από 200-300 χιλιάδε και αυτό το πράγμα δεν θα είχαν. Υπάρχει κάποιος τρόπος, τον οποίο εγώ δεν κατανοώ, και μάλιστα από τεχνικό, με βάση τον οποίο διαφορετικός να προσδιορίζεται το κόστος εργασιών μιας ανάπλασης πριν από τον ΑΤΟΕ. Εγώ ξέρω ότι γίνεται μια μελέτη, η οποία δεν περιλαμβάνει τα κόστη. Και όσοι την έχουν διαβάσει. Αλλά όσο υπάρχει αυτό το στάτους, λέει, αν το τόσο αυτό
εκεί θα, που δεν το εντοπίσατε και το οποίο θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σα. Ότι από τον διαγωνισμό, ποιο έγινε, έχει αναφερθεί κατά κόρον ο κ. Πάτου και η κυρία Δημητράτη, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι είναι δική του η αντιπρόσωπη, χτυπάει το έργο, οι μελετητέ κατά σα, μιλήστε μου αυτή την αντίφαση. Λοιπόν, λέει ότι το ποσοστό έκπτωση είναι πολύ μικρό. Και σε αυτό μπορεί να έχει δίκιο. Αυτό προέκυψε από τον διαγωνισμό. Αυτό προέκυψε, θα μπορούσε, αν γινόταν σήμερα ο διαγωνισμός, ενδεχομένως μέσα στην κρίση την του, να έχει άλλο ποσοστό έκπτωση. Αλλά σήμερα είναι ένα όριμο έργο, το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Λοιπόν, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Το κόστος της μελέτης βγαίνει βάσει από το έργο. Και δεν έχει, πιστέψτε, ούτε πλαγοστρώσεις, ούτε πράγματα που υποβαθμίζουν το περιβάλλον του πρασίνου στον χώρο αυτό. Ίσα-ίσα το αναδεικνύουν και αναδεικνύουν και την ιστορικότητα που φέρει αυτός ο χώρος από πλευράς των αγραμμάτων. Που είναι όλους εκεί, για όσους έχουν τουλάχιστον αυτή την ευαισθησία, ο καλλιτεχνικός και αισθητικός πλούτος της νέας μήνης σε σχέση με τις, με τις αναφορές της. Δεν μπορεί κάθε φορά που λείπει κάποιος συνάδελφος να το ξαναφέρουμε και να το ξανασυζητάμε. Γιατί το καταλαβαίνω, δεν το λέω για σένα, ναι. Δεν το λέω για σένα, ναι. Λέω γενικά. Ήταν ένα θέμα που αφιερώσαμε ορισμένη ώρα στο προηγούμενο κοινωνικό σύμβολο. Έγινε μια ανάλυση, ρωτήσαν οι συνάδελφοι. Τώρα ξαφνικά πάλι επειδή τυχαίνει να το γράψουμε στον προβλέπιο, πρέπει να ξανακάνουμε όλη την κουβέντα. Δεν γίνεται όμως αυτό. Αν κάποιο λείπει, να έρθει την υπηρεσία να ενημερωθεί και το ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο έργο. Ήθελα να πω ότι δεν μου έχει καταρχήν από την αρχή να ψηφίσουμε να αναποδειχθεί γιατί σε αυτέ τι μέρε το Δημοτικό Συμβούλιο και κατά συνέπεια πρέπει να μπει στο τεχνικό πρόγραμμα. Εκείνο όμω που θέλω να σε ευχαριστήσω στην προσοχή είναι ότι μου έχει πολύ παράξενα στα ότι θα το χωρίσει η αφιερωσία χρηματοδότηση. Δεν ξέρω τι πληροφόρηση υπάρχει και τι επικοινωνία υπάρχει με τα αρμόδια όργανα. Μια διαδικασία λοιπόν χρηματοδότηση ενό έργου το οποίο έχει τηρηθεί και μην καταγράφουν όλε οι νόμιμε διαδικασίε που έχει δημοτηθεί ότι θα μπει χωρί διαδικασία δημοκράτηση, γιατί ουσιαστικά νέο έργο σε νέο πρόγραμμα θα εκτεθεί. Στην διαδικασία χρηματοδότηση από ΕΣΠΗ. Εγώ θα ήθελα, αν έχετε διαδικαστεί αυτό, η αποτελική καινοτομία για αυτήν την διαδικασία χρηματοδότηση, αν υπάρχει τέτοιο έγγραφο από την ΕΔΑ, το οποίο να λέει ότι μπορεί να προχωρήσει και χρειάζεται μόνο αυτό. Και αν υπάρχει, να το δούμε. Για τα μέχρι τώρα ένα που δεν πατήσει.
Αν θυμάστε, πρόεδρε, το προηγούμενο το ψήφισατε από ένα μανακόλουτο. Συζητήθηκε το θέμα. Ωραία. Το ρεύμα είναι διαδικαστικό, δεν είναι ουσιαστικό. Εσείς ψηφίσατε τελικά, νομίζω. Ωραία. Πριν λοιπόν την κυρία Κατουλίδη, το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία το θέμα 4. Πάμε στο θέμα 5, παρακαλώ. Πρώτη αναμόρφωση του προπολογισμού του ελληνικού προγράμματο δράση και υπαγωγικά του 2013. Παρακαλώ, κύριε Δημαρχέ. Κύριε συνάδελφε, λίγο την προσοχή σα, γιατί θέλω να κάνω ορισμένε διορθώσει εδώ πέρα. Στην πρώτη σελίδα, τα νούμερα που υπάρχουν, το πρώτο νούμερο που είναι εκεί, 1.276.082, είναι, το σωστό είναι 1.171.737. Το δεύτερο παραμένει μηδενικό. Το τρίτο νούμερο είναι 233.950. Και το τέταρτο νούμερο είναι 3.366.393.54. Επίσης, το νέο αποθηματικό διορθώνεται σε 640.929.31. Θα πω ότι στην διορθώση όλες και μετά. Στη σελίδα που λέει νέοι κωδικοί εξόδων, διαγράφεται ο προτελευταίος που λέει μονός ισοδυνώσεων, 10.000. Και ο πρώτος απάνω που λέει προμήθεια καθισμάτων αντί για 13.000 είναι 2.000. Στην τελευταία σελίδα, στο κωδικό 1564-72-03 που είναι οργάνωση καλοκαιρινού προγράμματος εκμάθησης αθλημάτων, 10.000 διαγράφεται όλος ο κωδικός και το 10.000. Δεν το έχουμε. Δεν έχετε την τελευταία σελίδα. Α, δεν το έχετε τελευταία. Ήρθε το μισθέρο μας σε εμάς αυτό. Ήρθε τη Δευτέρα νομίζω, στέλνω. Όπως ήρθε. Και στο σύνολο εξόδων είναι 468.503.35. Και το νέο αποθεματικό είναι 741.328.16. Αυτές είναι οι διορθώσεις για το χαρτί που σας έχει έρθει. Επιπλέον, επίσης, τα έσοδα στις μεταφερόμενες προσθέτονται 4 κωδικοί. Επιχορήγηση εσέ στην πρωτοβάθμια και επιχορήγηση εσέ στην δευτεροβάθμια. Εκεί στο προϋπολογισμό μας είχαμε βάλει 200.000. Όμως μας είπε την περιφέρεια ότι πρέπει να είναι τα πραγματικά νούμερα, γι' αυτό αφαιρούμε το 74.000 και αφαιρούμε και το 23.000 για τη δευτεροβάθμια. Τρίτος κωδικός είναι συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου, 24.600 και αυτός διαγράφεται, και μελέτη αντιστήριξης πρανών, 9.000 διαγράφεται. Αυτά είναι αυτές οι μεταφερόμενες. Στα έξοδα προστίθεται ένας κωδικός 3.000 που είναι αγορά κτηματων αισθητικών, τοπογραφικών, φύλων κτλ. Για ακίνητα του Δήμου. Είναι για τα υποθυποφυλάκια που έχουμε και για τα άλλα εκεί. Και επιστροφή ακρεωστήτων είναι 40.000, είναι στα έξοδα. Είναι από παράβολα και από κλήσεις. Επίσης, ένας νέος κωδικός για τη συντήρηση και εφαρμογή διατήρησης έργων, SLC, Task, 1.500 ευρώ. Είναι πρόγραμμα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Θέλουν εκεί, το έχουμε πάρει το πρόγραμμα αυτό, θέλουν συντήρηση και αναβάθμιση. Και μία ενίσχυση είναι προβλέψεις και εισπράξεις εισπρακτών υπαλλήλων, εσωμάτων υπολείπων, 107.679.71.
έξω, αρκετά υποστές και λοιπά, αλλά δυστυχώς... Αυτός δεν έσχει τη Δευτέρα και τη Δευτέρα στιγμή προσθέτησα να πω. Εσύ να δω εσύ να δω τι είμαστε. Όχι, είσαι πρόεδρος. Πάμε στην διαδικασία, λοιπόν, μια ερωτήση πάνω στο θέμα μας. Αντίρρησης. Αντίρρησης, πάμε. Απλώς δεν προκύπτει ευθέως μέσα από τη σύνηση και από αυτά που είπε ο Δήμαρχος, γιατί δεν προβλέπεται να προβλέπεται. Θα ήθελα να ενημερώσω απλά το Σώμα ότι γίνεται μία διόρθωση με βάση την 30 για τον υπολογισμό μας, αυτό που εγκρίναμε. Ήταν κατηγορήθηκε με βάση τα οικονομικά στοιχεία της 23ης Νοεμβρίου 2020. Τώρα κλείσαμε το οικονομικό έτος, άρα τα στοιχεία 31/12/2012 μπορούμε να δώσουμε για ένα πράγμα που εμένα με ενδιαφέρει και το λέω πάντοτε, το χρηματικό υπόλοιπο, το πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου στην Τράπεζα. Το πραγματικό λοιπόν χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου στην Τράπεζα στις 31/12 ήταν 4.777.000 ευρώ. Το χρηματικό υπόλοιπο, αυτό είναι το περίσευμά μας, το πραγματικό των φυλασσόμενων στην τράπεζα, ιζωευτών, όχι το λογιστικό, στην τράπεζα. Σας ενημερώνω ότι σήμερα, στις 27 Φεβρουαρίου 2013, το χρηματικό μας υπόλοιπο είναι ως εξής. 2,5 εκατομμύρια ευρώ, 2.506.000 ευρώ σε λογαριασμό ταμιευτηρίου στην Ευρώπη, 3,5 εκατομμύρια ευρώ σε κλειστό προθεσμιακό λογαριασμό στην τράπεζα στην Ευρώπη και 500.000 ευρώ σε κλειστό λογαριασμό στην ενιαία κληρονομία. Ήδη 6,5 εκατομμύρια ευρώ. 6,5 εκατομμύρια ευρώ είναι το χρηματικό υπόλοιπο της 27ης Δευτέρου 2013. Δεν ευχαριστώ. Πάμε σε ψηφοφορία. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Συνάδελφοι, συνάδελφοι. Το θέμα... Εκεί να προσθέσω, συνάδελφοι, ότι το θέμα στον τίτλο πολύ αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού του 2013 είναι και συγχρόνως και το πρόγραμμα δράσης, έτσι. Προϋπολογισμός και πρόγραμμα δράσης, να προσθετήσει τον τίτλο απάνω. Και επίσης εννοείται ότι τα δεσμένα πράγματα πώς τα λέμε από μικροφόνο για να καταγράφονται. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Εξαρτητικά πρόσωπο αντιπεκλέγουμε νέος πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Διατηρείται η ίδια την πιστεία. Δεν σημαίνει ότι άλλαξε ο πρόεδρος αλλάζει και την πιστεία. Διατηρείται η ίδια την πιστεία η οποία μάλιστα έχει μειωθεί στο μισό. Έτσι, αν παίρνουν 700, θα παίρνουν 350. Αυτό είναι με νόμο το οποίο έχει καταθέσει στη Βουλή. Το θέμα 5 με την ψήφο του κυρίου Αφεντίου, Λευκό κύριος Βουρετός, ψηφίζει κατά του κυρίου. Και του κύριου Βουρετός και του κύριου Δημάκη. Και Λευκό κύριο Βουρετός. Πάμε στο θέμα 8. Το θέμα 8 και συνάδελφε. Απλό το θέμα να μην σε παίρνει το πάρα. Είναι διενέργεια διαδικασία και διαπραγματεύσει. Είχαμε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε κάνει ένα διαγωνισμό για τα κάψιμα. Μέσα σε αυτό το διαγωνισμό είχαμε βάλει και τη βενζίνη, είχαμε βάλει και το αέριο. Δεν υπήρχαν δεν υπήρχε ενδιαφέρον για τη βενζίνη και για το αέριο, το φυσικό αέριο πάντα μιλάω, και ήρθαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάναμε απευθείας αναθέσεις. Όμως με καινούργια απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι απευθείας αναθέσεις μετά από άγνωστους διαγωνισμούς πρέπει να κατατίθονται πρώτα στην ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων και μετά να μας έρχεται να τις περνάμε. Πρώτα κατατίθονται εκεί και μετά τις περνάμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι καταθέσαμε λοιπόν στην ενιαία αρχή ανεξάρτητη δημοσίων συμβάσεων και τώρα την ξαναφέρνουμε. Έχουμε κάποια έγκριση και την ξαναφέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι απευθείας αναθέσεις. Η ανεξάρτητη αρχή, τι μας είπε, η ανεξάρτητη αρχή μας εγκρίνει την απευθείας ανάθεση.
το θέμα. Είστε έμπειροι δημοτικοί σύμβουλος, χειρίζεστε τα αντίστοιχα θέματα πάρα πολλά χρόνια.
είναι απαραίτητο στον Δήμο να αρνείς λάθη και γιατρό εργασίας. Βέβαια. Και είναι απαραίτητο να τον έχουμε με σύμβαση στο ΣΕΡΒ, δεν πάμε να έχουμε έναν γιατρό άχρια στη μια φορά το χρόνο. Δύο φορές το χρόνο, τρεις κατά που δεν υπάρχει καταγωγή σχέση εργασίας. Δεν υπάρχει σχέση εργασίας κατά αποκοπή. Δεν υπάρχει καταγωγή. Ακούσατε την επέμβαση. Δεν υπάρχει τέτοια σχέση εργασίας. Η μόνη σχέση εργασίας είναι ή έχεις οργανική θέση και σου επιτρέπεται να τον πάρεις ως δρόμο. Τον όποιο πράγμα που απαγορεύεται, ακόμη και είχαμε, και η άλλη είναι η μίσθωση έργου. Η μίσθωση έργου προϋποθέτει, εκτός από την εισήγηση του τμήμα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πάλι την έγκριση. Χωρίς έγκριση δεν μπορούμε να προσπάθουμε να λέμε. Αυτό είναι χρόνια τώρα. Ναι, το πήρα. Εσύ να το κατάλαβες. Αυτό που του πεις είναι. Να ρωτήσει ένα άλλο στο θέμα 12. Το θέμα 14 και το θέμα 17. 12, 14 και 17. Είναι ακριβώς τα ίδια θέματα, είναι εγκρίσεις, διαθέσεις πιστώσεων. Δεν προλάβαμε από λάθος να τους βάλουμε στον κωδικό 81-16 που είναι τα οφειλόμενα της οικονομικής υπηρεσίας και είναι 1 εκατομμύριο και δημιουργούμε ένα νέο κωδικό, τον 80-51-15-001 που είναι για πληρωμές αυτοκίνητες τριών ενταλμάτων. Το θέμα 12, 14 και 17. Είναι ακριβώς τα ίδια. Αν παρατηρήσετε, είναι ο ίδιος ο κωδικός που έχει στα τέσσερα. Πάμε στο θέμα. Το θέμα 13. Πολέμηση και δέσπιση ποσό 2.000 ευρώ που φάνηκε ο υπαλλήλων με σύμβαση πίστοση σε έργο. Ερωτήσεις υπάρχουν και τοποθετήσεις για το αυτή τη μονόφωνα. Τι να σας πω τώρα. Το θέμα 15, συνάδελφοι, έχει σημειώσει επίση ποσού 15 και 16 είναι παρόμοια τα θέματα. 15 και 16 λοιπόν είναι πανεπιστήμια τα θέματα. Θα διαβάζουμε. Είναι εφάπαξη τα λίγα. Νομίζω ότι υπάρχουν ερωτήσεις. Μονόφωνα 15 και 16. Αν πάω μικροκάμπα νέας, μέσα από 4.000 γίνεται 3.500.
Δηλαδή, εγώ τι θα έχω τον πελάτη. Αν του φορά το κεφάλι, οι θέσει πλήρων καλαθοσφαίρεση νέα κυβέρνηση είναι η παλέμαχη 500 ευρώ. Δηλαδή, αυτό το 500 που κόβουμε από το 4.000 το βάζουμε στο λέσχη πλήρων καλαθοσφαίρεση. Εις βάρος των φορέων που προάγουν τον πολιτισμό και την ιστορία αυτού του κόμπου.
με ανισότητα. Πρέπει να έχουμε μια ισοβερή, αν το θέλετε, κατανομή αυτού του κοντιλιού που μπορούμε σήμερα να δίνουμε, που μακάρι να ήταν μεγαλύτερο και να δηλώνταν διαφορετικό. Πέρα από αυτό, πραγματικά πάλι μπορεί να υπάρξει ένας συσκευισμός σε κάποια ποσά που δίνονται σε φορείς που δεν υποτιμείται το έργο τους, αλλά τουλάχιστον να έχει αναστοιχεία και με αυτούς τους τρεις φορείς. Με τη λένια αυτή πιστεύω πως πρέπει να γίνει αναμόρφωση και ξέρει και ο Δήμαρχος και ο κ. Κοτελάκης από την Τάνη Καλά και ο οικονομικά υπεύθυνος και η Συνεπιτροπή Λύνης να δοθούν 5.000 ευρώ στην ΠΑΕ άλλες 5 και στο Σύλλογο Δημοκρατικών Γυναικών επίσης 5. Αυτά μπορούν να κοκκούν. Αν θέλετε και από το Σύλλογο Υπαλλήλων, τον οποίο υποστηρίζουμε όλες τα εργασιακά τους δικαιώματα, αλλά θα μπορούσε κατά 2.000 ενδεχόμενα να βοηθεί το πρόβλημα των 14.000. Θα μπορούσε ενδεχόμενα, το λέω πάντα με την έννοια της σκέψης, στις εκκλησίες κάπως τα ποσά αυτά να ισοσχελίσουν τους τρεις φορείς που είπα. Η εκκλησία συνυπάρχει με την κοινωνία. Συνυπάρχει τον αγώνα, συνυπάρχει με όλους αυτούς που αγωνίζονται για την αλλαγή της κοινωνίας. Πιστεύω πως και ο Δήμαρχος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όλοι οι σύμβουλοι πρέπει να το δούμε ένα διαφορετικό μάτι. Να μην χαρακτηρίζει την κατανομή αυτή περαπτυακή σχέση ή επικοινωνιακή πολιτική. Να την χαρακτηρίζει. Αν δεν κάνω λάθος, αυτοί δεν τα έχουν, δεν τα παίρνουν τα λεφτά γιατί δεν έχουν τα δικαιολογητικά. Εμείς οφείλουμε να τα πούμε και αν εκπέσει το πλαίσιο το βλέπουμε. Η δεύτερη χρονιά μπορεί να τα έχουν. Δεν τα έχουν εδώ στα λεφτά. Αυτό δεν αποτελεί επιχείρημα για τη ορολογία να μην έχουμε εμείς την πρότασή μας. Θα παρακαλούσα δηλαδή παλιότερους εδώ μέσα και ανθρώπους του αγώνα που πραγματικά επιθυμούν να γίνει αυτός ο καταμερισμός διαφορετικά. Το δεν μπορούμε είναι σχετικό κύριε Δήμαρχε. Πώς μπορείς και κόψεις το ένα και σου σκυλίσεις το άλλο και δεν μπορείς να κόψεις εκεί να βάλεις το άλλο. Δεν είναι ένα επιχείρημα αυτό. Αυτό το σχολείο είναι να πληρώσει εδώ μέσα. Οι υπόλοιποι στηρίζουμε όλοι. Δεν παίρνω και ψήφισμα από την εκκλησία, παίρνω και από την ΑΕΑ. Και θα ήθελα τη στήριξη ανθρώπων που θεωρώ ότι επιθυμείς να γνωρίσετε. Γιατί όχι, πρόεδρε, τι μας έπιασε. Δεν είπα τίποτα κάποιο. Έλα, έλα, κύριε. Όχι, εσύ. Ποιος έξι, ποιος έξι. Κυρία Κασέμι, έλα. Γράψε, γράψε, κύριε. Κύριε Κασέμι, κύριε Κασέμι, κύριε Κασέμι, κύριε Κασέμι. Κύριος Κούπας, ο Κασέφη Τελιγιάννη, ο Κούπας, ο Λεντάκης, ο Σύρεμος, ο Τάροπας. Λοιπόν, κύριε Κασέφη. Κύριε Δημαρχέ, ασχολήθηκε και μελέτησα την κατανομή των δημάτων του συλλόγου, πολιτιστικούς και μη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δίκαια η κατανομή και εστιάζω στο θέμα της εκκλησίας. Η εκκλησία, ανεξάρτητα αν έχει να κάνει κάποιες εργασίες που είμαστε υποχρεωμένοι λίγο να το στηρίξουμε το κομμάτι αυτό, κάνει αυτή τη στιγμή και κοινωνικό έργο. Λοιπόν, αυτή λοιπόν τη ζευγιάζουμε με τις εκκλησίες μονίμως και να προχωρήσω παρακάτω. Κάποιοι σύλλογοι όπως ο Σύλλογος Ειρήνης έχουν εκλογή από το κύριο κοινωνικά. Έχουμε παραχωρήσει χώρο και κάτω δεν μπορούμε να πληρώνουμε μια δομή. Αυτό δεν συμφωνίζετε. Και επιτέλους, κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλοι οι σύλλογοι να προσκομίσουν το έργο τους. Το έχω πει χιλιάδες φορές και δεν το έχω δει ποτέ. Ας φέρετε λοιπόν έναν αναπαραγωγικό έργο όλοι οι σύλλογοι να δούμε τι έργο θα κάνουμε. Άρα δεν στέκει από το πολύ, κάτι είναι. Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή, γιατί εμείς δεν μπορούμε να δούμε παραλληλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Δεν το έλεγα σας, κύριε Δεν το έλεγα. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω την πρόταση που είχα κάνει και πέρσι στην ίδια σχετική συζήτηση να δημιουργηθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία να ελέγχει κατά κάποιο τρόπο το έργο και τον τρόπο λειτουργίας και τον αριθμό των μελών του κάθε συλλόγου. Γιατί πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στα δρόμενα της πόλης και τα αγωνιστικά και τα αθλητικά και εμείς ακολουθούμε μία πεπατημένη οδό χρόνων πολλών και δίνουμε για να δίνουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιοι πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο και κάποιοι ίσως και να πάψουν να ενισχύονται και να ενισχυθούν λιγότερο. Αυτό όμως δεν
μπορεί να καταγραφεί εάν δεν μας δοθεί η δυνατότητα κάποια επιτροπή να σταθεί πάνω στο θέμα. Γιατί το ότι προσκομίζουν τα δικαιολογητικά για να πάρει τα λεφτά, δεν νομίζω εφόσον έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα κάτσει κάποια υπηρεσία του Δήμου να διαβάσει και να ελέγξει αυτά όλα που τις πάμε πηγή σαν σύλλογο υπηρετών. Βλέπει το πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, και η Επίτροπος. Η Επίτροπος τα επόμενη λύπη. Τα επόμενη επειδή θέλει να κάνει οικονομία. Το θέμα όμως για να μπορέσουμε εμείς να είμαστε πιο δίκαιοι στην κατανομή, θα πρέπει νομίζω σε πρώτο στάδιο εμείς να τα πούμε. Επαναφέρω λοιπόν την πρότασή μου να γίνει και η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κύριος Κούπας. Κύριος Κούπας. Τη σειρά εσύ την αλλάζεις, άλλο συγκεκριμένο και άλλο βάζεις μετά. Παρά έτσι γίνει το ολόκληρο. Λοιπόν, θέλετε κύριε πάλι να πούμε ναι σε όλα. Μας έχουν στείλει όπως κάθε χρόνο, δεν το κάνετε πρώτη φορά. Ένα κατάλογο των συλλόγων να εκδίδουμε συλλήφθη. Έτσι πρόκειται να προσέχετε και ο Σταραμψάλης. Αντιπρόεδρε, θα κάνουμε κάποια στιγμή κάποια συζήτηση για το τι θα πρέπει να συμβαίνει και τι τακτική έχουμε ακολουθήσει με την ώρα. Θα κάνουμε και την αυτοδιοχή μας. Γιατί αν πρόκειται να λέμε βάλε 2.000 εδώ, αφαίρεσε 3.000 από εκεί, αυτό είναι το ευκολότερο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόσφατα ψηφίστηκε ένα νόμο στη Βουλή, πέρασε μια προλογία, ο οποίο νόμο έλεγε ότι για να πάρει το χ εθνικό θέατρο, έτσι, όχι οποιοδήποτε φορέα πολιτιστικό, για να πάρει μια επιχορήγηση λοιπόν από το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει. Ο Υπουργός Πολιτισμού να έχει κάνει μια πλήρη συγκριτική έκθεση προς τον Υπουργό Οικονομικών, να έχει εγκριθεί αυτό από το Υπουργείο Οικονομικών στο ύψος που θα εγκριθεί και μετά τα χρήματα να πάνε στο χ εθνικό θέατρο. Αν πρόκειται σήμερα να μιλήσουμε σοβαρά ή εν πάση περιπτώσει να αφήσουμε κάποια φορά σοβαρή κουβέντα πάνω στην επιχορήγηση των συλλόγων, θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει να ξεκινήσουμε από κάτι πιο αρχικό για να είναι και σφαιρικά τα πράγματα. Πολιτιστικό σύλλογο, όπως ξέρετε, πολιτιστική σύλλογη έτσι όπως ονομάζονται, συνήθως είναι σύλλογοι, είναι ομάδες ανθρώπων, οι οποίες ομάδες έχουν κοινά χαρακτηριστικά, κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, ξέρω ότι είναι τοπιότητα, τον τόπο καταγωγής, το κοινό επάγγελμα, το ότι διαμένουν στην ίδια περίπου γειτονιά και προσπαθούν να προωθήσουν κάποιες δράσεις αναπτύνοντας ορισμένα πράγματα. Στο ερώτημα, είναι θετικός ο ρόλος των συλλόγων γενικώς? Η δική μας απάντηση, η δική μου απάντηση είναι ότι βεβαίως μέχρι τώρα εν γέννη είναι θετικός. Αυτό όμως σημαίνει ότι όταν σαν αρχή, σαν οποιαδήποτε δημόσια αρχή, έρχονται οι κίνοι των πολιτιστικών συλλόγων να ζητήσουν δημόσιο χρήμα εμείς ως θεσμοθετημένο όργανο, πώς πρέπει να αντιδράσουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν υπάρχουν τρεις επιλογές πάνω στις οποίες μπορούμε να απαντήσουμε. Η πρώτη επιλογή λέει να πούμε όχι σε όλα. Η δεύτερη επιλογή λέει να πούμε ναι σε όλους. Η τρίτη επιλογή λέει να θέσουμε κριτήρια όμως, όρους και προϋποθέσεις. Οι δύο πρώτες επιλογές, κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να αποκλείονται διότι λειτουργούν σε μια φιλοσοφία και λογική και πολιτική λογική ισοπεδωτική, η οποία ισοπεδωτική λογική είναι βαθύτατα αντιδημοκρατική. Γιατί τελικά και εκμαυρίζει συνειδήσεις, αλλά κυρίως ακυρώνει και τον λόγο και τον τρόπο για τον οποίο λειτουργούν αυτοί οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Και δεν συσπηρώνει την κοινωνική συνοχή. Δεν προάγει την κοινωνική συνοχή. Κατά ανάγκη λοιπόν νομίζω συμφωνούμε όλοι, συμφωνούμε οι περισσότεροι, ότι πρέπει να πάμε σε όρους και κριτήρια. Ποιους όρους και ποια κριτήρια να βάλουμε? Οι όροι και τα κριτήρια αν θα μπουν και συμφωνηθούν εξ αρχής, σημαίνει ότι όλοι οι σύλλογοι που θα έρχονται εδώ και θα ζητούν δημόσιο χρήμα, θα πρέπει να παρουσιάζουν, έρχονται οι πρόεδροι εδώ, μαζί με τα κοιτάπια τους και τα επιτελεία τους, και να λένε
τι έχουν κάνει στην προηγούμενη χρονιά και στις προηγούμενες χρονιές και τι προτίθεται αυτή τη χρονιά που ζητούν κάποια χρήματα. Θα μου πείτε, αυτό είναι κάτι δύσκολο. Πρακτικά είναι δύσκολο πράγμα. Είναι καλύτερη η πρόταση για διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία την είχε κάνει την απόγνωση την κυρία Δελιγιάννη. Την είχε κάνει και ο κύριος Γιατζίδης όταν ήταν αντιπολιτευόμενος, την ξέχασε τώρα που είναι συμπολιτευόμενος. Και εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η λογική που ακολουθούμε μέχρι τώρα και την ακολούθησα και εγώ πιστά. Ας μην χαλάσουμε το χαρτίρι του τάδε συλλόγου, διότι με τον πρόεδρο φίλοι είμαστε γνωστοί συμμαθητές, γείτονες. Αυτό κύριε, δεν μ' αρέσει να κινδυνολογώ, δεν μ' αρέσει να λέω ότι ξέρεις για όλα αυτή η κρίση. Αλλά είναι γεγονός ότι αν κάποτε το επιτρέπαμε επειδή υπήρχαν χρήματα, τώρα δεν μπορούμε να το επιτρέπουμε. Πολιτική πεποίθηση είναι δική μας. Ξεκάθαρη πολιτική πεποίθηση είναι ότι η πολιτική που ασκείται και για τον πολιτισμό και για την κοινωνική πολιτική θα πρέπει να έχει δράσεις στοχευμένες. Το υποστηρίζω πολλά χρόνια αυτό. Πολύ περισσότερο το υποστηρίζω τώρα. Δεν είναι δυνατόν να τους βάλουμε όλους ένα τσουβάλι. Ξέρετε και ξέρω πάρα πολύ καλά σχεδόν όλους τους συλλόγους. Ξέρουμε τι εκπροσωπεί ο καθένας, ξέρουμε ποιος είναι φίλος πιανού, δηλαδή ξέρουμε ότι όλοι προσπαθούμε το πελατειακό μας σύστημα να το χαϊδέψουμε, να μην το δυσαρεστήσουμε. Αυτά κάποια στιγμή, όχι κάποια στιγμή, έπρεπε ήδη να έχουν τελειώσει εδώ και πολλά χρόνια. Με βάση αυτή λοιπόν τη σκέψη, με βάση αυτές τις σκέψεις, δεν μπορώ να δεχθώ ακόμα άλλη μια χρονιά να έρχεται ένα χαρτί πάνω στο τραπέζι και να λέμε τόσα λεφτά για αυτό το σύλλογο, τόσα λεφτά για τον άλλο. Δεν είναι δυνατόν κύριοι να τσουβαλιάσουμε τα πράγματα και δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι όχι σύλλογος του οποίου, και εδώ θα πρέπει και οι σύλλογοι να προσέξουν, όχι σύλλογος λοιπόν του οποίου ο πρόεδρος ή ο γραμματέας ή το διοικητικό συμβούλιο ολόκληρο είναι δημοτική σύμβουλη και μέλη της συμπολίτευσης. Σ' όλοι και καλά δεν πρέπει να πούμε τίποτα για να τους δώσουμε όσα λεφτά θέλουμε ανεξαρτήτως του τι κάνουμε. Άσε που αυτό μπορεί να μπαίνει πάντα και με κάποιο ερωτηματικό. Εγώ ξέρω στην πόλη και ξέρετε κι εσείς, σωματείο της πόλης, το οποίο ο πρόεδρος όταν εξελέγει δημοτικό σύμβουλος και λίγο πριν τις εκλογές παραιτήθηκε διότι έκρινε σωστά κατά την άποψή μου ότι δεν πρέπει να είναι και πρόεδρος του συλλόγου εκείνου. Εδώ τα πράγματα τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Θα βάλουμε κάποια στιγμή α, β, γ, δ προϋποθέσεις. Θα μου πει κάποιος ότι εδώ έχουμε και τα κόστος φέρατε μαζί και τους αθλητικούς συλλόγους. Έχουμε και κάποιους αθλητικούς συλλόγους. Να πούμε τι, όχι στους αθλητικούς συλλόγους. Δεν λέω να πούμε όχι. Λέω μόνο ότι το τι θα δώσουμε και με ποιες προτεραιότητες θα πρέπει και να ξέρουμε. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε στο χ σύλλογο τον αθλητικό 17, 16 και 17.000, γιατί, για ποιο λόγο. Μπορεί να χρειάζονται και περισσότερα. Και μπορεί οι δυνατότητες του Δήμου να είναι να δώσει λιγότερα ή να θέλει ο Δήμος να δώσει λιγότερα. Να το αποφασίσουμε από κοινού αυτό. Διότι διαφορετικά, εκείνο που κάνουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά, επιτρέψτε μου τη λέξη, δεν θέλω να την πω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι, μου έρχεται πρόχειρα στο μυαλό. Είναι να κάνουμε νοματέως κάποιους ανθρώπους. Το θέλετε αυτό, εσείς το θέλετε. Και εγώ το ήθελα ενδεχομένως στο πίσω μέρος του μυαλού. Κάποια στιγμή ας κάνουμε την αυτοκριτική μας και ας αποφασίσουμε να προχωρήσουμε με διαφορετική ρότα. Κάποια στιγμή φτιάξτε μια επιτροπή να ελέγξουμε δράσεις στα στιγμιότητα, στα καρδιά. Τι κάνει ο πρόεδρος, πόσα λεφτά πήρε, που εξόδεψε. Βάλτε κάποια κριτήρια εκεί. Πονώντα να επαναλαμβάνουμε τα πράγματα για πολλές δεκαετίες. Είμαι υπέρ της επιτροπής. Υπό μία προϋπόθεση. Ότι αυτοί που την εισηγούνται, τόσο και ο Σκούπας, όσο και εσύ μου της συμβουλής, κυρία Γεννιάκη, θα πρέπει πρώτα να μας πείσουν για να την ψηφίσουν. Και εγώ προσωπικά θέλω ένα πράγμα να πιστώ. Να έχουν το θάρρος της γνώμης και να πούν δημοσίως στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι στην επιτροπή που θα συσταθεί, σε τι διαφωνούν.
εάν ακούσω διαφωνίες και πούνε κάπως ο Πανιώνιος παίρνει 50.000, θα πρέπει να πάρει 100 ή 30 και καλώς βάζεται εκεί και κακώς, σαν παράδειγμα. Γιατί εγώ το πει, για να ενισχύσουμε αυτούς που τα μέλη της Επιτροπής θα θεωρούν φιλικότερους συνδέσμους, φιλικότερους λόγους πίσω από την πλάτη. Δεν ήταν αυτό το πλήρωμα της σχολιασμού. Όχι, δεν είναι καθόλου δεν είναι. Λέω λοιπόν. Άσε τώρα όλοι. Άσε μιλάω όλο, άσε ξέρεις ότι μιλάω πάντα. Λέω λοιπόν, συμφωνώ λοιπόν. Θέλω να ακούσω λοιπόν, όχι να τα μαγειρέψει μια Επιτροπή. Αλλά... Όχι να τα μαγειρεύσει μια Επιτροπή. Να τα φέρουν εδώ μέσα. Να με αφήσει να μιλήσω. Βεβαίως θα. Άσε να ακούσω όλη την άποψή μου. Να δω που κατατείνει. Εσείς τι θέλετε. Θέλετε μια Επιτροπή διαπαραταξιακή, η οποία μοιραία ανεξαρτήτως των προθέσεών σας, όποιοι την αποτελούν, το στέλεχος το δικό σας, το στέλεχος το δικό μας, το στέλεχος του κυρίου Βρετού, θα τραβάνε την πενταμελή Επιτροπή να τίνει τους δικούς τους συλλόγους να τους ενισχύσει. Να πάρουν 15.000 ας πούμε κατά τον κύριο Βρετό, σέβομαι την άποψή του, αλλά και την τιμώ για την αναπτύξη στο δημοτικό συμβούλιο και ξέρω τι εννοεί. Ενώ εσύ δεν ξέρω τι εννοεί. Ξέρεις πολύ καλά. Όχι, δεν ξέρω. Ξέρεις πολύ καλά. Όχι, δεν ξέρω. Άσε με να τελειώσω. Να μας αφήσεις να τελειώσω. Να μας όλα και να επειδή εγώ μιλάω πολύ ανοιχτά, να μας αφήσεις να τελειώσω. Παρακαλώ. Πολύ μη με διακόψεις. Σε παρακαλώ. Εσείς δεν έχετε το θάρρος να ρωτήσετε. Όχι γιατί θέλετε να κρύψετε κάτι, γιατί θέλετε να ακούσετε τον αντίλογο. Πεςτε, ποιο σύλλογο είναι ευνοημένο. Εγώ έχω κάνει την εισήγηση. Μαζί με τον Δήμαρχο. Ξέρετε ποιο σύλλογο είναι ευνοημένο. Ο Μήλωνα. Ξέρετε τι είναι ο Μήλωνα. Και απαντώ στην πολιτική επιλεκτικότητα του κ. Βετού. Είναι ένα σύλλογο, εδώ είναι ο Μιχάλης, είναι φίλο μου. Είναι όμω 5 φορές σε 5 εκλογικές διαδικασίες απέναντι στη Δημοτική Αρχή. Και σήμερα έφτασε ο Μήλωνας με εισήγηση του Δημάρχου και δική μου ως αρμοδίου αντιδημάρχου οικονομικών και σωστά κατά τη γνώμη μου να παίρνει γιατί έχει μια ύψιστη ανάγκη αυτή την περίοδο ως αυτό το Πανιόνιο. Η δική μου πελατεία επειδή με κατηγορείτε τόσα χρόνια που είναι στο Μήλωνα, στο Πανιόνιο. Δεν υπάρχουν πελατείες αλλά αυτές όπως έχουν έβλετε σε αυτό. Γιατί λέω συμμετείχα στην εισήγηση στο Πανιόνιο. Εκείνη η φίλη. Προτείνω και συμφωνώ με τον Δήμαρχο να πάρει φέτος ο Μήλωνας ό,τι και ο Πανιώνιος. Πες το για ποια πολιτική επιλεκτικότητα μιλάτε. Για ποια λάθη μιλάτε. Παίρνει η κυρία Κασιμέρη 20.000 ευρώ η οποία είναι αντίπαλος δημοτικής σύμβουλης. Για ποια επιλεκτικότητα μιλάτε. Παίρνει το κουκουέ συνέχεια λεφτά για των μετοπικών του οργανώσεων τα οποία υποχρεωνόμαστε να βάλουμε παρότι δυστυχώς η πάροδος δεν εγκρίνει. Και επειδή δεν εγκρίνει η πάροδος, με στρεβλή εκτίμηση της δραστηριότητας ή του ύφους ή του χαρακτήρα να αποκαλείται το συλλόγο, δεν δεσμεύουμε μεγαλύτερα από εσά. Θα μπορούσε να είναι από 3.000 ευρώ, από 3.500 ευρώ. Δεν έχω καμία αντίρρηση στην αξιολόγηση της δραστηριότητας. Αν βάλουμε όμως 15.000 ευρώ στον καθένα και απαντάω και στον κύριο Βρετό, γιατί ίσω να μην ξέρει τη διαδικασία. Τι σημαίνει. Ότι αν δεν εγκριθούν οι 5.000 ευρώ, ενώ θα τις έχω δεσμεύσει, σημαίνει ότι αυτά τα λεφτά δεν θα μπορέσω να τα καταλήγω σε άλλο σύλλογο. Διότι αντί για 6.000 ΠΑΕΑ ειρήνη γυναίκες, αν βάζαμε 15.000, οι 9.000 διαφορά θα δέσμευα βασιλόγου που συνήθως υπάρχει δεν εγκρίνει. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να τους κόψω από κάποιους άλλους. Για να τους πάω στην πάρεθρο και να μην τους εγκρίνει. Και να στερήσω αυτό το ποσό από κάποιους άλλους συλλόγους που μπορεί να πάρει να τους εκδίνει. Διότι παραδοσιακά που τους εκδίνει, δεν ξέρω τι έχει, δεν τους εκδίνει. Και σε αντικατάσταση και για επίρρωση του γεγονότος ότι πάρει συμπεριφέρεται με αυτό το κατά την γνώμη απαράδεκτο τρόπο. Και σε αυτούς και σε άλλους τρόπους, όχι μόνο σε αυτούς, ο Δήμος, επί δημαρχία δικής μου, έδωσε όσο οφείλε κάτι. Στους τρεις αυτούς συλλόγους, στέρασε. Ήρθαν και ζήτησαν στέραση να φύγουν από τον Οδό Βριούλο 14, στην οποία σήμερα είναι τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, τότε ήταν τα γραφεία της ΠΕΑΕΑ κτλ. Κτλ. Και της ΣΥΡΙΖΑ, που ξέρω εγώ, και πήγαν στον Οδό Βριούλο 4, που είναι συνοικιαζόμενο από το Δήμο. Και επειδή
Δεν φοβάμαι, θα λέω τη γνώμη πλέον, εδώ και πολύ καιρό, λέω το εξής, ότι ο Δήμος παρανομήθηκε. Και παρανομώ εγώ. Γιατί αυτά είναι από δική μου τη μάθεια. Διότι υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει. Θα κλείσω το μικρόφωνο για να μην έχουμε άλλα θέματα, αλλά θέλω να το ακούσετε. Δηλώνει ότι εκεί που είναι η ΠΑΕΑ είναι η μπάντα του Δήμου. Βεστιάριο. Και το βεστιάριο. Και εκεί που είναι ο Σύλλογος Προσφύγων και Εκιστών, του οποίου ο πρόεδρος ήταν σε αντίπαλο με εμάς συνδυασμό, παρόλα αυτά τα λεφτά δεν του μειώνονται. Άλλη επιλεκτική, θα έλεγε κάποιος, συμπεριφορά, ότι έπαιρνε ο Σύλλογος Προσφύγων και Εκιστών, που ήταν ένας σύλλογος παραδοσιακά κοντά στη Δημοτική Αρχή και τώρα στα τελευταία χρόνια δεν είναι κοντά στη Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι η γλώσσα της αλήθειας. Να τα πούμε λοιπόν. Εγώ μιλάω για συλλόγους, για ονόματα. Θα μιλήσει κανένας για ονόματα. Παίρνει τα ίδια λεφτά. Και γίνεται μια προνομιακή μεταχείριση τριών συλλόγων, τη Σύρια που είναι του κ. Σουρφίνου, του Άπο Νέα Μπίνου που είναι ένα παραδοσιακό ιστορικό σύλλογο τη πόλη, και του Ικάρου που τον παράτησε σύξυλο ο Αγγελόπουλος και πήγε στην Καλυθέα, σύξυλο τον παράτησε, εις βάρος του Μήνωνα και του Παλαιονίου. Διότι ποια σχέση μπορεί να έχουν οι 15.000 του Ίκαρου και της Ήρυκας με τις 40.000 του Μήνωνα. Φέτος είναι 50 γενικούς λόγους, να έχεις πάσει εγώ, λόγω με το παραδοσιακό καμία. 1% είναι η διαφορά. Και με τον Μήνωνα και με τον Παλαιονίου. Ποια πελατειακή σχέση, δηλαδή αν κάποιος ήθελε να κάνει πελατειακή σχέση με τον Άπο Νέα Σμύρνη θα την έκανε ή με τον Μήλωνα και τον Παλαιόνιο να του τα πάει 70 και 80. Και αποφασίζουμε να στηρίξουμε τους συλλόγους που κρατηνόμαστε αδύναμοι και που οι 10.000 μπορούν να τους κρατήσουν στη ζωή αντί για 6, να τους δώσουμε 16, 17, αντί για 7 και να χάσουμε ας πούμε τους πελάτες μας κατ' εσάς, αθλίως το λέτε, στον Μήλωνα και στον Παλαιόνιο που είναι η μεγάλη μάζα. Ποια είναι η πελατειακή πολιτική, πώς ερμηνεύεται, είμαστε ηλίθιοι. Κι άμα θέλουμε να κάνουμε πελατειακή πολιτική, δεν ξέρουμε πώς να την κάνουμε. Πάντω, με από 100.000 το μήνα και το πακέτο, δεν ξέρουμε. Καθαρίσαμε. Ποιου συλλόγου και συλλογάρου. Για πέμπτη, εξηγήστε. Πάρτε τον λόγο και πείτε πού είναι τα λάθη. Γιατί κάποια λάθη μπορεί να υπάρχουν. Για να συμφωνήσουμε κιόλα, να πείτε. Ξέρω εγώ, γιατί δεν είναι στου κρίτε τόσο, έπρεπε να δώσετε τόσο. Ποιο ελέγχει του κρίτε. Εγώ δεν θέλω να δώσω λεφτά στου κρίτε, κύριε. Γιατί είναι ο κύριο Δικάκη. Ο οποίος είναι κλασικός πολιτικός μου αντίπαλος. Δεν έχει φράσει ο δεν έχει σημασία. Και αν πάει γιατί να πάρει 5.000, γιατί να πάρει 7, να πάρει 5 κτλ. Εμένα με ενοχλεί η παρουσία του κ. Δικάκη στο σύλλογο κριτών. Θα φτάσω ποτέ να πω ότι ο σύλλογο κριτών να του πετσοκόψω επειδή έχω ειδικό βάρος να αποφασίσω και να μην πάρει 5 και να πάρει 3. Ποτέ 5 να πάρει και 6. Και α είναι 10 δικάκηδε εκεί. Ποια πελατειακή λοιπόν πρώτη συμπεριφορά. Και δεύτερο, για πέστε μου σα παρακαλώ πολύ, πώ θα σκεφτεί η Επιτροπή και τι θα κάνει. Δώστε μου ένα παράδειγμα. Να το καταλάβω. Γιατί αν υπάρχει παράδειγμα, και τελειώνω, συγγνώμη, σας κούρασα, και τρελαίνομαι κάθε φορά από αυτά που ακούω γύρω από τους συλλόγους, και ξέρετε γιατί τρελαίνομαι. Γιατί ο Δήμος και αυτοί που γράφουν αυτές τις κολοεισηγήσεις ξεπερνάνε τον εαυτό τους, πράγμα το οποίο εσείς δεν μπορείτε να κάνετε, για το μόνο που σας νοιάζει είναι η φιλική σας σύλλογη να πάρουμε λεφτά. Κάθονται κάποιος δήμαρχος που κάθεται τώρα εκεί πάνω και κάποιος άλλος που καθόταν πριν να κάνουν την ψυχή τους κόπο και την ώρα που βλέπουν τους ανθρώπους του Μήλωνα επί 4 τετραετίες να τους κάνουν θρυνήτα τον πόλεμο και άλλους πολλούς επικεφαλής συλλόγους να λένε όχι. Ο Μήλωνας θα πρέπει να πάρει και τούτο, θα πρέπει να πάρει και κλειστό γήπεδο, θα πρέπει να νοικιάζονται τη χώρη και τούτο την ώρα που είναι πρόεδρο του Παλαιονίου. Αυτό θέλει πολύ ψυχή.
για να το κάνεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο σας πληροφορώ, αλλά ξέρετε τι θέλετε. Να μην λέτε τίποτα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μην εκτίθεστε για κανένα σύλλογο, να μην κατακρίνετε και να μην λέτε ο σύλλογος τα έπρεπε ότι πολλά, για να μην φτάσει στα αυτιά του συλλόγου και χάσετε κανένα ψηφαλάκι ότι είπατε φεύγει ότι ο τάδε σύλλογος παίρνει πολλά και για να μπορέσετε να ενισχύσετε τους συλλόγους στους οποίους είστε φίλοι. Άρα λοιπόν, ένα σύλλογος είναι κακώς ενισχυμένος, κακώς, όχι να έχει λάθος, ο τάδε σύλλογος. Κύριε Δημάρχη, κύριε Δημάρχη, να πέστε το, να το κόψουμε εδώ, δημοσίως, γιατί σε επιτροπή, γιατί μυστικά. Για να γίνει κομπρεμή της Επιτροπής και να μας φέρετε ομόφωνη δίθεν απόφαση δεσμευμένη ότι έχετε συμφωνήσει όλες τις παρατάξεις εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι συλλογικές δηλαδή που συνεδριάζουν αυτό το πράγμα γίνεται. Τι λέτε, ναι, αυτό γίνεται. Στους συλλόγους αυτό γίνεται. Στους συλλόγους αυτό πράγμα γίνεται. Όταν έχει η Επιτροπή αυτό το αντικείμενο να μοιράσει λεφτά, το κάθε μέλος της Επιτροπής δεν λειτουργεί ως παράταξη, δεν λειτουργεί ως παράταξη και αντικειμενικά λειτουργεί υπέρ της υπεράσπισης και της πρόθεσης των συμφερόντων του συλλόγου που εκείνος εννοεί ότι πρέπει να ενισχυθεί. Πέστε τα εδώ, τι να αλλάξουμε, την ισχύση, δεν το λέτε. Γιατί πρέπει να κάνουμε επιτροπή, να πει το σύλλογο των Ιβρίων παίρνει πολλά, να φύγουν οι 14.000 και να γίνει 8 ο σύλλογο Πολύκαρπο, τι είναι αυτά που κάνει 12-6. Πέστε 10 παραδείγματα που να κόψουμε. Εγώ προσδιορίσα για να πάρω στην Ιβρία. Εσύ απάντησε άλλο. Δεν το ξέρει εσένα. Είπα ότι δεν συμφωνώ στο ότι λες ότι το αντιμετωπίζουμε πελατειακά γιατί σου πέρα 10 παραδείγματα. Είπα ονόματα. Εγώ δεν μιλάω γενικά. Να παρακαλέσω να συνεχίσει ο κ. Μία λέξη μόνο. Θα ήθελα να θυμίσω τον Γιώργο του Μουτσελάκη. Σύντομα. Είναι μία κουβέντα μόνο. Πρώτον, ότι αυτά που έχει κατακτήσει η ηλικία τη, οι δημοκρατικέ γυναίκε, οι ειρήνη, είναι κατακτήσει του λαϊκού κινήματος. Είπα ότι τα δικαιούνται, αλλά έχουν σημαίνει. Είναι κατακτήσει του λαϊκού κινήματος. Δεν είναι χάρη του Δήμου του εδώ που είμαστε ή άλλων Δήμων αυτά οι παραχωρήσει στέλνει. Είναι κατακτήσει ήδη και κάποτε που περνάτε. Σε πόσους από τους 350 καλλιτέχνες του Δήμου παραχωρεί ο Δήμος Γραφείας στην ΠΕΑΕ. Επίτρεψε να πω αυτό. Μην ξεχνάς ότι επί εποχής σου ακόμα η τοπική αυτοδιοίκηση είχε λαϊκά χαρακτηριστικά. Ήταν λαϊκός θεσμός έτσι όπως τον εννοούσα μέσα στο δεκαετία του 80 που η κυρία Ιακωβάκη έκανε και εσύ και τα λοιπά. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια το κίνημα είχε και κατακτήσεις. Αυτές λοιπόν τις κατακτήσεις να τις διατηρήσουμε και να τις αναπτύξουμε ακόμα πιο πολύ. Αυτή είναι η πρόταση. Και με την έννοια αυτή μην είναι και η Παναγούλα παρουσιάζει δηλαδή πρόταση έργου και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί έτσι αυτό το πράγμα. Εγώ είπα συγκεκριμένα λέω ότι έτσι όπως επειδή θεωρώ άνηση την κατανομή άδικη αποκτά εξ αντικειμένου πολιτικά χαρακτηριστικά. Αυτό είπα. Έπρεπε να το προσεξήσω πιο καλά. Πρέπει λοιπόν να είναι πιο δίκαιη η κατανομή για να στηρίξει ακριβώς και εσύ τη ζωή σου και η Ιακωβάκη τη ζωή τη και ο Βετό τη ζωή του και αναφέρομαι σε εμά που έχω δικαίωμα να αναφέρω. Δηλαδή και εσύ λίγο σύντομα, σα παρακαλώ, γιατί είμαστε σύντομα. Τι, για να πείσω τα ημέρα σύντομα. Τι πρόλαβα να μιλήσω, με κορίτσια. Λέω και με τώρα είναι λίγο πολύ ζητητή ακόμα και αυτό. Θα έρθω σε συνέχεια τον τόσο λίγο γι' όσου πελάκι να κάνω κάποιε επισημάνσει τι οποίε με μεγάλη μου λύπη δεν τι άκουσα σήμερα εδώ. Ξέρετε κύριοι και κυρίες, συνάδελφοι, το κόστος το λειτουργικό με άμεσες και έμεσες χορηγήσεις του Δήμου μας όσον αφορά την ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων ερασιτεχνικού χαρακτήρα. Ποιο είναι, το ξέρετε, ρητορικό το ερώτημα. Είναι κοντά σε 900.000 ευρώ. Για όσους έχουν απορίες υπάρχει η φωνομοτεχνική μελέτη που έχει γίνει με μεγάλο κόπο και βρεθήκαν τα κόστη. Αντί να πείτε λοιπόν σήμερα, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, τεράστιας οικονομικής κρίσης, όπου ο αθλητισμός στην Ελλάδα βιώνει ένα μαρασμό, οι αθλητικές ομοσπονδίες, τα αριστερικά σωματεία, και ο Σαββατοκύριακος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανιωνίου. 50% κάτω η Πολυεθνική Ομοσπονδία, 50% κάτω η Ομοσπονδία Μπάσκετ, 50% η ΕΠΟ, 50% το ΧΑΡΠΟ, αφανισμό σε αθλήματα. Αντί να πείτε σήμερα λοιπόν ότι ο μοναδικός σας Δήμος στην Ελλάδα, αν όχι ο Τσελάκης, επιχορηγεί και συνεχίζει
με τα ίδια ποσά και αυξανόμενα να δίνει λεφτά στον αθλητισμό και στον πολιτισμό. Θα πούμε το κύριο. Δεν το λέγα σαν άγγελε. Άσε να ολοκληρώσω. Δεν το λέγα σαν άγγελε. Αντί να πούμε λοιπόν αυτό, μπαίνουμε σε μια σκήρα κριτική γιατί πήρε η Εκκλησία 5 και δεν πήρε ο άλλο 3 και ο άλλο 2. Ένα το κρατούμενο αυτό. Κύριε Κουτελάκη, σα πληροφορώ δεν υπάρχει καμία αδικία στου αθλητού συλλόγου. Σα είχα δείξει τη μελέτη που κάναμε. Το σίγουρο των έμεσων και άμεσων επιχορηγήσεων που παίρνουν οι αθλητικοί σύλλογοι 55% παίρνει ο Πανιόνιος, 26% παίρνει ο Μήλωνας και όλοι οι άλλοι σύλλογοι μαζί μοιράζονται περίπου στο 20%. Δεν υπάρχει καμία επιλεκτική πολιτική. Ό,τι αξίζει και ό,τι δράση κάνει ο καθένας στην πόλη αμείνεται με το παραπάνω. Σε αυτή τη λογική λοιπόν νομίζω ότι αυτές οι επιτροπές άλλους λόγους θέλουν να εξυπηρετήσουν. Θεωρώ ακριβοδίκαιη την κατανομή, θα την υπερψηφίσω και παρακαλώ πολύ όποιος έχει άλλα στοιχεία να τα φέρει εδώ να συζητήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Σύριγο. Κύριε Σύριγο, μας. Κύριε συνάδελφοι, θέλω να βάλω το θέμα σε μια διάσταση Συγγνώμη, να μια συμπλήρωση και έπανε συγχυθώ. Καλώς γίνονται τα λεφτά στους συλλόγους. Και πρέπει να δίνονται, διότι πέρα από την κοινωνική πολιτική που ασκεί ο Δήμος με τα κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά παθοπολία, ασκούν κοινωνικό έργο. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Αθλούνται παιδιά και πρέπει να αθλούνται. Πολιτιστικά τμήματα, χορευτικά και τι άλλο γίνεται, είναι κοινωνική πολιτική. Ο Δήμος όσο μπορεί πρέπει να επιχορηγεί. Όμως, να μην ξανακούσουμε και αυτά τα έσχη, να μην διαβάσω αυτά τα έσχη, ότι θα πανούμε χρήματα και θα πετάμε δεξιά και αριστερά. 900.000 και εγώ είμαι ο πρώτος που λέω ότι πρέπει να γίνει 1 εκατομμύριο. Αν μπορεί ο Δήμος να το υπηρετήσει, πρέπει να το υπηρετήσει αυτό. Δεν αντιλέγομαι σε αυτό. Στην κοινωνική κοινωνική τα αρχικά σωματεία ούτε καν τα αναφέρω. Το θέμα πέρα από την οικονομία και η διαδικασία που πρέπει, θα πρέπει να το δούμε και από την πολιτική του διάσταση, η οποία σε καιρούς χαλεμούς δίνει πραγματικά μια νέα αισιοδοξία στην πόλη. Δεν λέω ότι όλοι οι σύλλογοι μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους μέσα από αυτή την επιχορήγηση. Όμως η προσπάθεια η οποία γίνεται έχει κατορθώσει και βαστάει ζωντανούς τους συλλόγους, οι οποίοι βέβαια στέκονται και με την ηρωική προσπάθεια των ανθρώπων που τους στηρίζουν και εκεί πέρα πρέπει να επικεντρώσουν. Δηλαδή, με τον τρόπο αυτό βαστάνε ζωντανά κύτταρα συμμετοχής στην πόλη ανεξάρτητα από κάθε άλλη αρχή και πίεση, με αποτέλεσμα να αντιστέκεται ο λαός της Νέας Μέρνης και κάθε τοπικός, ο κάθε δήμος, ο κάθε τοπικός φορέας απέναντι σε αυτό που λέμε σήμερα παγκοσμιοποίηση. Σήμερα ο στόχος είναι πολιτοποίηση των πάντων. Ένα πράγμα όλα. Και αυτή τη στιγμή ο καθένας με το σύνολο τον οποίο έχει, τον βαστάει με τα νύχια και με τα δόντια, και με την ηρωική του προσπάθεια και με τη συμμετοχή του δείχνει την αίσθηση του ανήκου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα λαό, για ένα έθνος, να στέκεται όρθιο γιατί έχει την αίσθηση του ανήκου. Και ειδικά σύλλογοι, οι οποίοι έχουν αφήξουν μια σημαντική παρουσία όσον αφορά το εθνικοκρατικό μέρος, αλλά και το ιστορικό και το κοινωνικό, θα πρέπει να ενισχύονται κατά το προπούν. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να υπερψηφίσουμε την πρόταση. Μπορεί να μην ικανοποιεί απόλυτα και όσο μπορέσουμε και πέρα από την επιχορήγηση να στηρίξουμε τους συλλόγους όπως είναι ιστορικοί σύλλογοι όπως η ΠΕΑΕΑ κλπ. Ή σύλλογοι οι οποίοι αν δείτε τους παράγοντες τους αγαπητοί συνάδελφοι είναι οι ίδιοι άνθρωποι εδώ και 30 χρόνια. Εάν ακούνε και προσβλητικές κουβέντες σε αθλητικούς συναδέλφους αναφέρομαι και σε πολιτιστικούς. Θα σηκωθούν να φύγουν, θα μαραθούν από τα κύτταρα. Δεν έχουν έρθει καινούργιοι άνθρωποι μέσα να σηκώσουν την κατάσταση. Έτσι και αναφέρομαι σε παράγοντες που εγώ τους ξέρω, γιατί κάπου συμμετέχουμε, κάπου είμαστε και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι τους γνώρισα 30 χρονών, 25 χρονών, σήμερα είναι 60, 70, στον ίδιο σύλλογο. Και χάρη στην ηρωική τους προσπάθεια, στέκεται το σύλλογο αυτός όρθιος και δίνει πνοή στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στην κοινωνικότητα. Άρα λοιπόν πρέπει να βλέπουμε το πράγμα όχι αποκλειστικά και μόνο σε ένα επίπεδο
αν πήραμε λιγότερα, περισσότερα, αλλά το να στηρίξουμε και τις προσπάθειες που γίνονται, τις άοπλες αντιδιοσβελής, και δεν έχουμε να κερδίσουμε και τίποτα οι άνθρωποι που συμμετέχουν εκεί σε διοικητικά συμβούλια κτλ. Προκειμένου να βγάλουν αυτό που λέμε την ψυχή τους προς τα έξω. Και η ψυχή αυτή μπορεί να είναι πολιτιστική, μπορεί να είναι εθνικοτοπική, μπορεί να είναι το πάθος για την ειρήνη, μπορεί να είναι το πάθος να καταδείξουν το έργο της εθνικής αντίστασης, είναι το πάθος για τον αθλητισμό, το πάθος για να υπάρχει συνέχεια και ζωή στη Νέα Σπέρδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο. Η κυρία δεν έρχεται να συμπληρώσει κάτι σύντομα. Ενισχύοντας την πρότασή μου για τη δημιουργία αυτής της Επιτροπής, θέλω να το εξηγήσω ότι δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου αυτή η Επιτροπή να έχει ούτε το ρόλο του δικαστή, αλλά ούτε να έχει και κριτήρια σαν αυτά που άκουσα, το ποιοι απαρτίζουν ένα σύλλογο, το αν είναι συμπολιτευόμενοι ή αντιπολιτευόμενοι σε εμάς, και ούτε, δηλαδή δεν είχα καν στο μυαλό μου τη διαδικασία της κλειστής επιτροπής, της γιάφκας, να το πω έτσι, η οποία θα υπηρετούσε άλλα συμφέροντα και άλλους σκοπούς. Γιατί αν ποινικοποιήσουμε τη λειτουργία των επιτροπών, θα μπούμε σε άλλο τρόπο σκέψης. Και θεωρώ ότι μία επιτροπή η οποία θα είχε σαν μοναδικό κριτήριο να δει την παραγωγή έργου σε όλα τα επίπεδα, πολιτιστικό, αθλητικό, επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων, επίπεδο κοινωνικής πολιτικής που μπορεί να ασκεί με άμεσους ή έμεσους τρόπους ένα σωματείο, θα μπορούσε αυτή την μελέτη της, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, να την παρουσιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και με βάση αυτήν να κατευθυνθούμε σε κάποια πιο δίκαιη κατανομή αυτού του ποσού. Δεν είχα στο μυαλό μου να είναι μια κλειστή επιτροπή η οποία θα αποφασίσει με βάση τα δικά της συμφέροντα και την δική της πελατεία. Κανένα τέτοιο πράγμα δεν ήταν στο μυαλό μου. Γιατί αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία σκέψης, τότε ούτε αυτά τα ποσά μας που ψηφίζουμε μας έχουν ποτέ τεκμηριωθεί. Επομένως, εάν λάβουμε σαν δεδομένο ότι η Επιτροπή θα είναι προκαθορισμένη υπέρ ή κατά κάποιου, κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να ακούσουμε και για αυτή την κατανομή. Αλλά εγώ δεν είχα κάτι τέτοιο στο μυαλό μου, όπως δεν έχω ούτε και για αυτά τα ποσά. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι μια δίκαιη κατανομή, αλλά μπορεί να μην έχουμε τα επαρκή στοιχεία για να την κάνουμε ακόμη πιο δίκαιη. Και μια επιτροπή θα ήταν πιο ενημερωμένη, με επικαιροποιημένα τα στοιχεία των συλλόγων, για να αποφασίσει καλύτερα. Για ανοιχτή επιτροπή μιλάω. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σερβέρα, εσύ έχετε το λόγο. Εγώ θα σας ομολογήσω για δύο λεπτά. Για να μπορώ να ακουστώ στα αυτιά σας, εγώ δηλώνω το πρώτο, θα ψηφίσω το ψηφίσμα. Δεν θέλω να πω όμως και ολόκληρα. Νομίζω ότι το πρόβλημα δημιουργείται και δημιουργείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και συντηρείται όσο δεν γίνεται με κάποιο αντιπαλικό τρόπο. Νομίζω ότι αυτή που πέντε έτσι γίνεται είναι λίγο αποθετική. Διότι ποτέ δεν αποκτήσει λίγο τα φύλλα της περαιτέρης σχέσης, είτε από την ελληνική είτε από την άλλη μεριά. Εγώ νομίζω ότι διαφωνώντας με τη σύσταση διαπαραταξικής επιτροπής, θεωρώ ότι η προβληματική που καταθέτει την κυρία Δενιά είναι σωστή. Γιατί είναι σωστή, και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ότι πρέπει, όπως πρέπει να γίνει σε όλη τη δημόσια διοίκηση της Αθήνας, και έτσι και εδώ, πρέπει να υπάρξουν αντικειμενικές διαδικασίες και κριτήρια, με βάση τα οποία θα τεκμηριώνεται η αντικειμενικότητα του Δήμου σε ό,τι αφορά την κατανομή ποσών, που είναι κίνδυνο, αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, να χαρακτηριστεί η συμπολίτευση ή η αντιπολίτευση τη λαϊκή και αναπαραγωγή του εταιρικού κράτου. Μπορεί να μην είναι έτσι. Άρα λέω ότι πρέπει να υπάρξουν. Εγώ θα έλεγα προχωρώντας την πρόταση, κυρία Φιλιππίνα, ότι αυτή ακριβώς η αρμοδιότητα, επειδή ακριβώς είπε ο κύριος Γιώργος προηγούμενα για την Επιτροπή Διαβούλευσης κάποια πράγματα πολύ σημαντικά, θα μπορούσε να είναι το αντικείμενο μιας ετήσιας της πρώτης συνεδρίας της Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα καθορίσει με κριτήρια όμως, και εδώ χρειάζεται μια εργασία του Δήμου, με κριτήρια με τα οποία θα κατανέμονται τα ποσά στους συλλόγους. Κριτήρια για παράδειγμα, θα ήταν μια της κάποιες συντελεστές βαρύτητας, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι θα κατανέμουν το διανεμόμενο κάθε παραπλουσών που είναι δεδομένο στους συλλόγους αυτούς. Κριτήρια θα μπορούσε να είναι η ιστορικότητα, κριτήρια θα μπορούσε να είναι το αν δεν έχει υψηλό προϋπολογισμό σαν ανάποδο κριτήριο. Πολλά πράγματα δεν έχουν πει πολύ λόγο τώρα. Αυτή ακριβώς η αιτιολογία θα μπορούσε να με οδηγήσει σε μια μη ψήφιση τη πρώτη επειδή πριν τα θητήρια αυτά. Θα ήταν πιο σταθερά ανεταρικό. Εγώ αυτό που προτείνω λοιπόν και επειδή πάντοτε δεν υπάρχει σύγκριση μετά που είπα όλα αυτά τα πράγματα, θα έλεγα όμως ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συνένεση εδώ μέσα.
Αυτό να αποτελέσει ένα στοιχείο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παράλληλα με αυτή την έκθεση των ποσών, έτσι ώστε του χρόνου να μην αναγκαστούμε να πλαγωνόμαστε μεταξύ μας για το αν τα πέντε χέρια είναι καλά, τα δύο δεν είναι καλά και να έχει αντικειμενικοποιηθεί κάποια διαδικασία αυτή. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν ένα κορυφαίο γι' αυτό. Αυτό δεν έχει γίνει σε κανένα Δήμο. Όλοι οι Δήμοι, λιγότερο ή περισσότερο, ο καθένα δίνουν ποτέ στου λόγου του. Δίνουν ακόμα και τώρα. Έχω και διαδικασία. Αρκετή. Δεν έχει σημασία. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό όμω. Λέω ότι αυτό που κανένα δεν έχει κάνει, κανένα, και αυτό το μεγάλο πρόβλημα, είναι ακριβώ αυτό. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει μια διαδικασία αντικειμενική, η οποία να πιστοποιεί ότι ο Δήμο, εγώ αυτό θα ήθελα, ασχέτω το αν διαφωνούμε επί τη ουσία και βάση αντικειμενική, θα ήθελα πραγματικά ο Δήμο να είναι πολύ καθαρό σε ό,τι αφορά τη διαδικασία τη οποία καταλαβαίνει πω έρθει. Αυτό είναι η τελεία. Ευχαριστούμε κύριε Βαλούτη. Ορίστε κύριε Βαλούτη. Χρειάζεται αρκετό θράσος για να κατηγορήσει κάποιος αυτή την αίθουσα για πολιτική δημία. Δεν κρύφτηκα ποτέ και το ξέρετε και στο συγκεκριμένο θέμα πολλές φορές έχω καταψηφίσει, αρκετές φορές έχω καταψηφίσει συγκεκριμένους συλλόγους για τους λόγους που εγώ κρίνω. Εν πάση περιπτώσει, η πρότασή μου ήταν ακριβώς όπως κατέληξε και ο κύριος Νεφελούδης, ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπουν κριτήρια. Αν αυτά τα κριτήρια θα είναι σε μια διαπαραταξιακή επιτροπή και θα κρυβόμαστε έτσι σύμφωνα με αυτά που λέει ο κ. Κουτελάκης, ή αν θα είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε απαντήσει να είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να καταγραφούν όλες οι απόψεις. Όσον αφορά τις πελατειακές σχέσεις, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ήμουν ο πρώτος που έκανα την αυτοκριτική, ότι πολλές φορές στο βάθος του κόσμου μας λειτουργούσαμε και κάπως έτσι. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Μιλήσατε κύριε Κουτελάκη για τον Μύκονα και είπατε ότι ήταν. Πριν από μερικά χρόνια δεν κατακεραμώνατε τον πρόεδρο του Μύλωνα εδώ μέσα με σκαιότατους χαρακτηρισμούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι παλιά. Πάμε στα σημερινά. Προσπαθείτε να μας πείτε δηλαδή σε τι. Ότι επειδή θα δώσετε 50.000 στο Μύλωνα, αυτό σημαίνει ότι είστε κατά του Πανιωνίου ή άμα δίνατε από 70 και 80.000. Δύο μεγάλοι σύλλογοι δεν έχουν ανάγκη μόνο από 70 και 80.000 και το ξέρετε. Ο Δήμος δεν μπορεί να δώσει πολλά. Σε άλλες λογικές πρέπει να μπούμε. Και κάτι άλλο. Γιατί σώνει και καλά επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας μόνο στους αθλητικούς συλλόγους. Υπάρχουν ένα σωρό άλλοι σύλλογοι οι οποίοι είναι σφραγίδες και το ξέρετε. Αυτό ακριβώς προσπάθησα να πω ότι λόγω των σφραγίδων και λόγω προσωπικών σχέσεων υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι έχουν το θάρρος. Έχουν λοιπόν το θάρρος, το θράσος και έρχονται και ζητάνε. Αυτά λοιπόν να γίνει συζήτηση εδώ μέσα και να υποθεί. Άσπερα είναι αυτά, κύριε Κούπα. Ναι, εντάξει, άσπερα είναι. Ας περιπτώσει, πάρε το λόγο μετά και μιλήστε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Να μας πει και εσύ. Θα σταθούμε. Θα σταθούμε μάλλον ακόμα σε κάτι που ακούστηκε. Υπάρχει ο σύλλογος, ο αθλητικός, μίλησε ο κύριος Καρούμπας, αν θυμάμαι τα λάθη, για την αίσθηση του ανήκει. Πράγματι, εμείς το λέμε κατά κόρον αυτό. Οι σύλλογοι έχουν και μια τέτοια διάσταση. Εμπεδώνουν την έννοια της αίσθησης του ανήκει. Αυτή όμως η έννοια και η σημερινή εποχή, με τις συνθήκες που ζούμε, κάνει σταθερή να λειτουργήσει όταν αρχίσει και γίνεται και συνάντηση των συλλόγων. Πρέπει και οι σύλλογοι να καταλάβουν κάποια στιγμή. Όταν είμαστε 15 σύλλογοι ομοειδείς εδώ, καλό είναι να γίνουμε δύο και να προσπαθήσουμε να βρούμε θύματα και με άλλο τρόπο. Δεν μπορούμε να ζούμε συνεχώς με το δημόσιο χρήμα. Αυτή η λογική πρέπει να φύγει από όλη την κοινωνία σιγά σιγά. Βαθμία. Κατά τα άλλα, το αν πληρώνουμε και κάποια ενίκεια που ξέρουμε και κύριε Κουτελάκη, δεν ήταν ανάγκη να κλείσουμε τον πρόγραμμα, το έχετε πει και άλλες φορές. Και ουδέποτε σας έπαιξε κάποιος για αυτό το θέμα. Στην αιστεία, εδώ παραγωνίστε. Εν πάση περιπτώσει, φέρατε μια εισήγηση εδώ. Εμείς είμαστε. Και ένα τελευταίο. Μιλήσατε λίγο πολύ, ούτως υπήρχε. Και για κάποια πολιτική σπέκουλα. Πολιτική σπέκουλα εσείς κάνατε, είσαστε μάστορες. Πέρυσι που καταψηφίσαμε, δεν καταψηφίσαμε, είπαμε ότι το θέμα δεν μπορεί να έρθει ως έκτακτο των επιχορηγήσεων των αθλητικών συλλόγων. Να το πάρετε πίσω και δεν είχατε και πλειοψηφία την αγκαία πλειοψηφία το καράβι. Την επόμενη μέρα αρχίσατε να διαδίδετε δεξιά και αριστερά ότι εμείς θα κάνουμε ένσταση και θα μπλοκάρουμε το θέμα. Και έχετε λειτουργήσει πολλές φορές κατά αυτόν τον τρόπο. Μας έχει απειλήσει και ο ίδιος ο σημερινός Πρόεδρος
με διάφορα τέτοια θέματα. Σας έχω απειλήσει πάλι, δηλαδή. Ναι, ναι, βέβαια. Μας έχετε απειλήσει ότι τα σπεκουλάρε. Καθαρότατα πράγματα. Μάλιστα. Έτσι είναι. Και μια και κουβεντιάζουμε εδώ. Ήρθα παίρνουν 16.000 και 17.000. Σας το είπε. Σε σχέση, λοιπόν, σε σχέση λοιπόν με τον όγκο του Πανιωνίου και του Μήλου από τον αθλητικό όγκο. Δεν είναι πολλά αυτά που παίρνει σε σχέση. Να μας το πείτε. Αν επιτρέπετε. Αλλά θέλω κύριε πρόεδρε να δείξω. Αλλά θέλω κάθε φορά πριν έρθει το χαρτί αυτό. Είναι άλλος ο ρόλος μου. Να βγαίνουν οι πρόεδροι εδώ και να λένε κάναμε αυτό, κάνουμε εκείνο. Απασχολούμε αυτά τα παιδιά. Αυτή τη διαφάνεια προσπαθούμε να σας πω. Μόνο πολιτική ιδέα δεν είναι. Άφησε μισό λεπτό. Είναι άλλος ο ρόλος. Και μόνο η παραγωγή. Θα σας πω μόνο μία κουβέντα. Αν δεν είτε. Ξέρετε όσο σύντομα. Επειδή έχω την ενάντια των λαϊκών λύσεων, θα σας πω μία κουβέντα. Έξω από το χώρο μπορεί να ρωτήσει ένα μάπακι. Εγώ να σα δώσω τα κριτήρια μου τη Σιέρα να νικήσετε ένα χρόνο. Και άμα σε φτάσει στο 50.000 να με πτήσετε στα μούτρα. Έχω την κυρία Σύλλογο. Και τόσα χρόνια τι κάνετε. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Ξέρετε ότι αυτά τα παιδιά που έχουν πάει στα πανεπιστήμια πρωταθλήματα έχουν πάρει μόνο για τα πανεπιστήμια. Αυτό που κάνατε όταν θα κάνετε θα το κάνετε και φέτος. Σε πείτε μου και πριν δύο χρόνια το σωματείο του κοινού στο συγκεκριμένο. Και θα περιμένω μερικά πράγματα. Λοιπόν, δύο κουβέντες. Επειδή έχετε άγρια μέσα, έχετε περιαθλητισμού, άγρια μέσα. Γιατί εδώ δεν έχασα που τα βάλει η σύλλογη. Έτσι. Λοιπόν, να μάθετε ότι η αθλητία σύντομος αθλητικός θέλει κότσια, θέλει φράτσα και θέλει μεγάλα κουράγια. Και δεν κατηγορείτε στις έχουν πολύ. Αυτά είναι η ιστορία. Βάσατε εσείς στο κέντρο. Λοιπόν, τελειώνουμε όλοι τα αφεντικά είμαστε. Κανένα. Κανένα. Τελειώνουμε για τσάρα. Νικητά. Νικητά. Μίλα. Όλοι σύντομα μας παρακαλώ ότι έχουμε και άλλα θέματα και δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Δώσε το λόγο στον εκπρόσωπο που είναι του συλλόγου να μιλήσει. Ποιον θα ήταν το λόγο. Νικητά. Θέλετε να μιλήσει μετά. Κύριε Νικητά, σε παρακαλώ πολύ, κάτσε κακά. Τώρα θέλεις να μιλήσει κάτσε κακά. Μην αφιστώσεις. Σε παρακαλώ πολύ, έλα. Εντάξει, τώρα έχω το λόγο. Μια στιγμή, μια παρακαλώ. Να σου άρεσε να κάνω σύντομα σε παρακαλώ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Δήμαρχο να μην αφαιρέσει αυτό το ποσό από την ελληνική στέγη ενός ιστορικού σωματείου. Το οποίο αυτή τη στιγμή έχει εξασφαλίσει ότι είναι κατηδία του και δεν θα παρέχει για τον αφαίρεση. Αυτό άκουσα. Δεν σημαίνει κάτι άλλο, δεν ξέρω το ακούσατε. Τι μου είπε. Η μίσθωση αυτών των δύο ακινήτων, το οποίο προσφέρουμε εμείς ολόκληρο οίκημα στα 4,5 συστήματα δωρεάν προς τον Δήμο, είναι το αντιστάθμισμα. Εμείς έχουμε δράσει στη μεγάλη βασιλεία που έχουμε. Έχουμε 70 παιδιά, 70 παιδιά με την ειδική μας κόλληση. Και αυτά τα δίνουμε εμείς τις δαπάνες αυτές τις ώρες για να διατηρήσουμε μια άλλη δραστηριότητα στην άλλη μια σπίτι. Για ποιο σύλλογο μιλάτε, ποιοι είσαστε εσείς κύριε Αθανάση. Για εθνική στέγη. Για εθνική στέγη, μάλιστα. Στο σωματείο του εθνικού για εθνική στέγη, με όλες αυτές τις δράσεις και πέρα από αυτό που σήμερα θα σας πω, 70 παιδιά με την ειδική μας κόλληση. Παράκληση, μην το αφαιρέσετε το τοποθετήριο. Σας απάντησα, σας είπα από το συνολόγο. Η διεθνική στέγη επιχορηγείται από το Δήμο. Τι χορηγείται. Με το θέμα των νικήσκων, της ενοικίας των νικήσκων. Η νικήση φιλοξενεί και φιλεύει μια δράση του Δήμου. Θα ξέρετε γιατί είναι, να μην πούμε στα θέματα τώρα. Μα εκεί φιλεύεται δράση του Δήμου μας. Δεν είναι πρέπει να είναι κάτι. Ερώτηση, η παράκληση είναι να μην το αφαιρέσουμε. Έστειλε μια επιστολή ο Μίλωνας με τον Πανιόνιο για να γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο που αφορά τα αθλητικά ζητήματα. Τι γίνεται με αυτό. Δεν ξέρω κανέναν. Το κανόνα δεν είναι αυτό. Είναι στο πρόγραμμα. Συγγνώμη, για την μία δικασία που είχαμε. Παρακαλώ. Επειδή ο κύριος Αφεντοκίδης αναφέρεται σε μια επιστολή, ο οποίος συλλόγων ελπίζει τον να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να τον παρακαλέσω ως πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου ή κάτι σχετικό, να κάνουμε μια εισήγηση. Και να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε απόψεις και να όλες οι παρατάξεις. Να διαμορφώσουμε απόψεις και να δημιουργήσουμε να είμαστε πολύ ευχαριστούς. Δηλαδή, να μην το ξεκινήσουμε εν κενό, τι θεωρώ εγώ, ερασιτεχνικό αθλητισμό και πώς πρέπει να είναι. Να είναι μια εισαγωγή. Εμένα, κύριε Καταρχήν, διαφορετικά σύμφωνα. Και να το προχωρήσουμε πολύ ωραίο να υπόθεσουμε.
τα κόμματα. Μια βάση συζήτηση. Κείμενο σαν βάση συζήτηση. Πάμε σαν ψηφοφορία, λοιπόν. Λέτε, ενώ και είμαστε σύμφωνοι για το θέμα αυτό. Εγώ εκτός των των κρυμάτων στους ναούς, στο Σάγιο Ξανάριο, στην Αγία Παρασκευή, στη Νέα Σμύρνη και στον Ιερό Αγία Σοφινή, γιατί και δεν πληρώνουμε φόρους και δεν πληρώνουμε κανένα και είναι κρατικό διαιτητικό. Συμφίζεται λοιπόν εντός από την επιχορήγηση στους ναούς. Εσείς κύριε. Εγώ είμαι υπέρ των επιχορηγήσεων των πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων, το έχουμε ξαναπεί μάλιστα. Επιμένω όμως και στην παρατήρησή μου, στην έστασή μου, περί της δικαιότερης καταρρομής των ποσών. Αν δεν απατώμε, και αν θυμάμαι καλά, προεδρεύω την κυρία Δημάρχου, θα μου επιτρέψετε, είχε πει θα το δει με συμπάθεια το όρο, θα μας στείλει σε επόμενες εκλογήσεις. Εκλογές είναι εκλογήσεις. Να σας πω και άλλη, σε επόμενες εκλογές είναι εκλογήσεις. Αν θυμάμαι καλά, θα πάρει και σε επόμενες εκλογές είναι εκλογήσεις. Είναι το
σοβαρά τα πράγματα. Μιλάτε σοβαρά. Αυτά τα λέγαμε. Μιλάω σοβαρά τα πράγματα. Τα υπόλοιπα τα κουτίζει και ρούμα. Όλα τα υπόλοιπα τα κουτίζει και ρούμα. Άρα κατά την προσφυγή το θέμα 21 εγκρίνεται. 24 Μπορεί να περάσει κάποιος από εκεί. Μπορεί να περάσει κάποιος από εκεί. Δεν είναι μάνα μου, αλλά είναι στην πλατεία. Είναι στην πλατεία.
Ενώ δεν ισχύει αυτό που λέει. Σε όλες λέει και κάποιες αποδοποιήσεις, σε ό,τι αφορά την πηγή των περιπτέρων και τις σχέσεις με την πόλη. Τι εννοώ. Νομίζω ότι, για παράδειγμα, δεν πρέπει να είναι πιο αυστηρές διατάξεις, όπως για παράδειγμα, στο άρθρο 5, στο παράγραφο 1, που λέει ότι εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το κράτος του Ευρωπαϊκού, θα γίνει εκεί με το κράτος. Νομίζω ότι εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, δεν θα φέρει τρίτο. Να είναι αυστηρή διάρκεια. Γιατί νομίζω ότι πια έχουμε ξεφύγει στη διαδικασία τη δημιουργία των περιπτέρων, όχι περιπτέρων, αλλά μην υπάρχει και τα λοιπά. Το δεύτερο που αφορά πάλι στην παράγραφο στο άρθρο 5, εκεί που αναφέρει το περιβάλλον μεταβολή διάταξη των τοπικών στοιχείων απευθεία υπηρεσιών, εγώ νομίζω ότι το περιβάλλον μεταβολή σημαίνει άρση αδειοδότηση. Λέω στο πάλι στο άρθρο 5, στην παράγραφο 5, όπου λέει ότι δεν είναι καμία κατασκευή στο ασθένο, όπου λέει οποιαδήποτε μεταβολή διάταξη των τοπικών στοιχείων απευθεία υπηρεσιών, εγώ θα έλεγα ότι αυτό ανήκει παρεδράκι. Και θα έχω προβλήματα. Οποιαδήποτε μεταβολή σημαίνει άρση αδειοδότηση. Παρακαλώ. Πάνε επίσης ότι σε ό,τι αφορά το άρθρο 4, παρότι περιλαμβάνεστε και παράγοντας πάνω στο άρθρο 6, αφορά το 4, παρότι περιλαμβάνεστε και στο άρθρο 6, παράγοντας 4, παρότι περιλαμβάνεστε και περιλαμβάνεστε και όμως δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα στην ίδια εφαρμογή, εγώ νομίζω ότι πρέπει εδώ στη Νέα Σμύρνη να αποτρέψει την διαφήμιση. Δηλαδή, εκεί που αναφέρεται σε διαφημιστικές διαφημίσεις, δεν είναι τέτοιο. Γιατί έχουμε το επάνω. Επίσης, νομίζω ότι από το άρθρο 7 που αφορά εξαιρέσεις, το μόνο που πρέπει να μείνει είναι το υπεράγμα 3. Που αναφέρεται στην δική κατάσταση που το πρακτικό συμβάλλει να μείνει για αυτός ακριβώς, γιατί έχει στοιχεία και νοτομικά ενδιακού προγραμματισμού. Και επίσης νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να διασαφηνιστεί το τι σημαίνει παραβιάζεται η λειτουργικότητα και η αισθητική του κοινόχου του χώρου. Νομίζω ότι εδώ βέβαια υπάρχουν κάποια κριτήρια συγκεκριμένα που θα πρέπει να μπουν από την αντίστοιχη εκλογή, τα πόδια και εγώ με την υπηρεσία, το οποίο είναι αναδειγμενικά. Δηλαδή να ξέρει ο καθένα πια με βάση τα δεδομένα συγκεκριμένα στοιχεία τι σημαίνει παραβιάζεται η λειτουργικότητα. Έχετε κριτήρια που αναφέρονται στα μέτρα και τα λοιπά και τα εστάσει, ναι, αλλά αυτό να αντιμετωπιστεί κάπω. Δηλαδή να πούμε ότι. Ίσως δεν ξέρω, μπορεί να είναι μια προσέγγιση. Δύο πράγματα δύο. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με τη δημιουργία της πόλης η υπόθεση ελεύθερης επιφάνειας. Και δεν είναι μόνο η ελεύθερη επιφάνεια μπροστά, που είναι σημαντικό πράγμα, αλλά και το πίσω, δηλαδή να κοιτάξει τον λόγο σαν την υπόθεση. Και δεύτερον, να μην κόβει, γιατί εδώ βλέπω ότι έχει και πόλη του παρακαλήσματο κλπ. Πρέπει να τη λύσει πολύ προσωπική κανονικά, το οποίο πρέπει να είναι συνολική διαδικασία. Αυτά εγώ θα ήθελα να δω. Αυτά τα χαρακτηριστικά να δούμε στην υπόθεση, γιατί νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία πια να πούν σε μια τάξη τη δική τη δική τη κοινωνία. Νομίζω συμπλήρωση στην παράγραφο 5 στο άρθρο 5 είναι σωστή να γίνει. Τα υπόλοιπα τα μετακινήσουμε όταν είναι σαν ειδική κουβέντα. Αλλά αυτή η συμπλήρωση είναι σίγουρα σωστή. Εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, παρόλο. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις, κύριε Δημάρχη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημάρχη, μάλιστα. Στο άρθρο 5, το πεσίνα νομίζω ο κύριος Αμπελόδης. Μην μας πεις τα ίδια μου, τώρα κάτι άλλο. Ένα λεπτό δεν ξέρω τώρα, δεν πρόσεξα ακριβώς τι είπε σε μια φορά. Δεν ήσουν στην Επιτροπή Ποιότητας. Ήμουν στην Επιτροπή Ποιότητας. Αλλά ο κύριος Αμπελόδης δεν ήταν εκεί μέσα. Γιατί για ποιο τα λες, για τον κύριο Αμπελόδη, για να το. Όχι βέβαια, αλλά σου είπε ότι μην μας πεις τα ίδια. Τι να σου πω τα ίδια, έχεις άλλα πρόβλημα. Συνεχίζουμε. Κάπου εδώ στο άρθρο 5 παράγραφος 1 μιλάτε για το μέγιστο δυνατό ελεύθερο χώρο. Πώς το εννοείτε αυτό, μέγιστος δυνατός ελεύθερος χώρος, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό. Είναι λίγο ξύμορο, όπως επίσης και το σημείο 3 στο άρθρο 5 πάλι. Δεν θα εμποδίζεται η ανάπτυξη και η προβολή. Εδώ τι εννοείται, υπάρχει ένα περίπτερο εκεί μπροστά, όπου ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να θεωρήσει ότι εμποδίζει, ξέρω εγώ, το άγαλμα του ελευθερίου μίζερ. Αυτό για αυτό δεν έχουμε πάρει απόφαση με έχεις πάρει μια απόφαση να πάει να κάνεις έλεγχο και να διώξεις την πολυτερά. Έχουμε πάρει απόφαση με τα μετακόμιση του περιπτέρου. Άρα λοιπόν μιλάμε για μετακόμιση του συγκεκριμένου περιπτέρου και το βάζεις και μέσα στον κανόνα. Όχι, δεν το βάζουμε για το συγκεκριμένο περιπτέρου, το βάζουμε για όλα τα περιπτέρου. Για όλα. Ένα είναι το πού αντιέπεσμε ένα άλλο περιπτέρου.
Εκείνο θα το μετακινήσει σε βεβαίω. Αλλά αντί για αυτό που κάνει, ο θέλει δεν θέλει να το μετακινήσει. Όποιο θέλει τη ρέτη τη προποθέση, βεβαίω δεν θα μετακινήσει. Μα αυτά υπήρχαν και στο προηγούμενο κανονισμό. Ότι απαγορεύεται, άσχετα αν δεν έγινε ποτέ. Υπήρχε και στο προηγούμενο κανονισμό που έλεγε απαγορεύεται μπροστά. Ο νέο κανονισμό τότε σε σχέση με τον προηγούμενο τι προσθήκε εκεί. Έχει πολλέ. Άμα διαβάσει ένα μεγάλο, θα καταλάβει. Συνεχίζουμε. Και να σου πω κάτι. Ήρθε στην Ευρωπή. Γιατί δεν έκανε καμία παρατήρηση όταν το ψηφίσαμε. Όταν το ψηφίσαμε αυτό. Γιατί το θυμάσαι τι είχα πει. Θυμάσαι τι είχα πει. Θυμάσαι τι είχα πει. Δεν έκανε καμία παρατήρηση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ. Θυμάσαι τι είχα πει. Ότι περιμένω να το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο να το συζητήσουμε τότε. Αυτό το ιό που είναι το εμπορικό σύλλογο που είχε λάβει υπόψη μας στην Ευρώπη και να δεν είναι το κανονισμό που το ψηφίσαμε και ήταν άντε να τελειώνουμε ένα χώρο και πάμε να στο πολιτικό κομμάτι το είχε ο σπόνσορας του. Αυτό που το πει στο νερό. Δεν σα πει ότι θα το πει στο νερό. Θα το πει στο νερό. Είναι γλυκύτατο. Είναι τελείω ασαφέ. Εδώ χωράει και μετά σε πολλέ. Και δεν πειράζει το στομάχι. Γιατί αυτό ουσιαστικά είναι το στομάχι. Από φρακτικό είναι. Στο άρθρο 8. Εγώ που δούλαγα πριν τα πτυχία. Δεν πρέπει να βάλει κάποιο σταν πόλη σε τίποτα. Και στο άρθρο 5 στο σημείο 6. Λέτε ότι απαγορεύεται οτιδήποτε άλλο. Απαγορεύεται η χρήση τελάχου για τοποθέτηση εφημερίδων και περιοδικών. Το ένα δεν αναλύει το άλλο, ή το ένα θα πείστε ή το άλλο. Στο άρθρο 8, στο σημείο 4, μιλάμε για την αστική του κοινότητα στον πόρο. Τι είναι αυτά, αυτά είναι αστεία πράγματα. Αστική του κοινότητα στον πόρο θα την κρίνει ποιο. Ο αστυνόμο που θα φύγει εκεί. Πρέπει να κανονισμό του περιπτέρου δεν είμαστε στα σημεία αυτά όμως. Αυτά που είπα, καταγράφηκα. Έλα, λύεται. Λύεται η συνεδρία. Μπράβο. Τέλος.